Καλησπέρα σας, αγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΛΙΣΜΕ. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο εξαίρετους διαλέκτες, γνώστες των γεωπολιτικών εξελίξεων, τον δόκτορα Γεώργιο Φίλη και τον δόκτορα Δημήτρη Σταθακόπουλο. Θα πούμε τα βιογραφικά τους. Για ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι όχι απλώς επίκαιρο, αλλά και το θέμα συζήτησης, ανησυχίας σε αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα προσπαθήσουν να μας αναλύσουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι μπορεί να προκύψουν από αυτές τις εξελίξεις. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο διαλέκτη, ο οποίος θα είναι ο κύριος Σταθακόπουλος, θα ήθελα να καταθέσω σε κάποιες δικές μου σκέψεις για αυτά που βλέπουμε και ακούμε και βιώνουμε. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η αντιπαράθεση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία γίνεται σε ένα έδαφος ιστερίας, προπαγάνδας, ιδεολειψίας, με ψέματα, με λύθη και όχι στο έδαφος του ρεαλισμού, γνώσης, μνήμης, επιπτώσεων, του εντοπισμού των αιτιών που προκάλεσαν και τον τρόπο εξάλληψής των. Η αντεπαράθεση μονομερώς σε ό,τι αφορά τα γεγονότα επιχειρεί συνειδητά ή ασυνείδητα να συσκοτήσει την κατανόηση των αιτιών που δημιουργούν το γεγονός. Η ιστερία συνεπικουρεί τη διέγερση του θυμικού και στοχεύει να αποκλείσει τη λειτουργία του λογικού. Είτε είναι αντιρωσική, είτε είναι αντιμερικανική, είτε είναι οποιαδήποτε μορφή ιστερίας. Έτσι λοιπόν εγκλωβίζει ή θα λέγαμε μια πιο έτσι σύγχρονη έννοια, εγκυποτίζει τις κοινωνίες στις επιλογές αυτών που κατέχουν τη διαχείριση του δημόσιου λόγου, δηλαδή στα ΜΜΕ και τα ιδιωτικά μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που με τη σειρά τους κατέχονται και αυτά από εκπροσώπους οικονομικών, πολιτικών και άλλων συμφερόντων. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία, αν και έχω άποψη, συνειδητά δεν γράφω γιατί μπορεί να παραξηγηθείς ή από την άλλη μεριά μπορεί να είσαι ανεπίκαιρος για αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε εξελίξεις οι οποίες σήμερα συμβαίνουν, αύριο δεν υπάρχουν και γενικά βλέπουμε μια κατάσταση μοναδική σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Έχω βιώσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι δαιμονοποιείται η Ρωσία και αγιοποιείται η Ουκρανία. Δαιμονοποιείται η Ρωσία, αγιοποιείται η Δύση και η Αμερική. Επειδή λοιπόν έχω βιώσει και εγώ στη ζωή μου, όταν ήμουν στη Βοσνία, να δαιμονοποιείται η Σερβία και να αγιοποιείται η Βοσνία, επειδή βρέθηκα στο Ισραήλ με την Ιντιφάντα του Αλαξά, όπου δαιμονοποιούνταν το Ισραήλ και αγιοποιούνταν η Παλαιστίνη, πιστεύω μέσα μου ότι αυτά που βλέπουμε και ακούμε είναι ένας πόλεμος, ένας ψυχολογικός πόλεμος προπαγάνδας, τα οποία πολλές φορές δεν είναι αληθινά. Έχουμε μάθει όλοι στο στρατό, εγώ είχα την τύχη να εκπαιδευτώ και τους Αμερικανούς σε θέματα ψυχολογικών επιχειρήσεων, ότι το πρώτο πράγμα που πεθαίνει στον πόλεμο, πριν πέσει η πρώτη σφαίρα, είναι η αλήθεια. Αυτή λοιπόν την αλήθεια, δεν θέλω να σας πω περισσότερα, αυτή λοιπόν την αλήθεια θα ήθελα να την μας συγκοινωνήσουν οι δύο εξαίρετοι διαλέκτες, γιατί κάτι μου βγάζει εμένα τώρα εδώ, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, κάτι έγινε στον υπολογιστή μου, ψάχνοντας να βρω το view, συγγνώμη λίγο, με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Με βλέπετε καταρχήν? Ναι, στρατηγέ, μια χαρά. Yes, ωραία, αλλά βλέπουμε και την εικόνα του κομπιούτερ σας. Άρχισε ο ψυχολογικός πόλεμος. Ήθελα να διαβάσω το βιογραφικό του Δημήτρη, ο οποίος του είπα στείλεμε ένα μικρό βιογραφικό και τώρα είμαστε καλύτερα. Στείλεμε ένα μικρό βιογραφικό και υπόγραψε διδάκτορ, νομικός και τίποτα άλλο. Είναι σαν κάποιον του είπανε ένα μικρό βιογραφικό και είπε «Γεννήθηκα, ζω, θα πεθάνω», το βιογραφικό μου. Λοιπόν,
Όχι, εγώ βρήκα, ήθελα να βρω το κανονικό το βιογραφικό σου, γι' αυτό θα διαβάσω το κανονικό το βιογραφικό. Λοιπόν, Σταθακόπουλος Δημήτρης. Είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει πτυχίο νομικής από το ΕΚΠΑ. Στο γνωστικό του αντικείμενο συμπεριλαμβάνονται οι ιστορικές και κοινωνικές δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Καθημάς Ανατολή και η συμβολή των Ρωμιών στο μουσικό θέαμα και ακρόαμα του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού σύστημα της Τουρκίας και η επιρροή του Ισλάμ στις πολιτισμικές και κοινωνικοπολιτικές δομές της Μέσης Ανατολής. Συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων, μεταξύ των οποίων ιστορικές και κοινωνικές δομές του μουσικού θεάματος και ακροάματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η συμβολή των Ρωμιών, η ναυμαχία του Ναβαρίνου μέσα από το ιστορικό βιβλίο του Ζήση Σωτηρίου, ως Μαλή και λοιπά στα ξένα τα προχωράω, το απρόβλεπτο και το απρόβλεπτο στις ελληνοτουρκικές, το προβλεπτό και το απρόβλεπτο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόμος δεύτερο κλπ. Δικηγόρος Παραρίου Πάγου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, μέλος του ΔΣ της Ινιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, διαθέτει πλούσια διδακτική, κοινωνική, πολιτισμική και αθλητική δράση. Ήταν αθλητής ο κύριος Σταθακόπουλος, δεν μας το λέει αυτό, αλλά ξέρω ότι είναι αθλητής και μάλιστα του πόλο. Κατέχει την αγγλική, ιταλική, γαλλική και επαρκώς την τουρκική γλώσσα. Ο κύριος Σταθακόπουλος, πλέον των άλλων και το πιο τιμητικό, ήταν ένας εξαιρετικός καταδρομέας, διότι μου είπε ότι ήταν με συναδέλφους που ήταν πραγματικά κομμάντα και το άφησα τελευταίο για να τιμήσω τον άντρα ότι ήταν καταδρομέας. Θα δούμε τον κύριο Φίλη που υπηρέτησε. Με σε κανένα σηκώ, και εμένα που ήμουν στην 117, την ιστορική. Ναι, μοίρα λοιπόν, παιδινού πυροβολικού, Ρίζια Ορεστιάδος. Στα Ρίζια, τότε είσαι μάχημος, εντάξει. εντάξει, λίγο παρακάτω εγώ στην καρωτή ήμουν εγώ. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξουν οι δύο διαλέκτες έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία και έχουν σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία. Λέει, ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώνει. Να δούμε πότε, κύριε φίλη. Λοιπόν, βάλαμε ερωτηματικό. Ναι, δεν μπήκε το ερωτηματικό, γι' αυτό το λέω. Ο πόλεμος στην Ευρώπη αρχίζει, ερωτηματικό εδώ, και ο ρόλος της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, καλό τον κύριο Σταθακόπουλο, τον αγαπητό Δημήτρη, να μας αναλύσει το θέμα και θα έχουμε συζήτηση. Πριν πάρει το λόγο, να πω ότι γράψτε ερωτήσεις στο chat, θα τις διαβάσουμε όσοι μπορούμε. Αν έχουμε χρόνο θα ανοίξουμε και τα μικρόφωνα για να κάνουμε μια συζήτηση και live έτσι μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος, ο κύριος Φίλης πρέπει να αποχωρήσει στις 8 η ώρα, άρα ό,τι γίνει μέχρι τις 8 η ώρα. Και 8 και 4, και 8 και 20. Ωραία, εντάξει. Μας έδωσε και 15 λεπτά. Μέχρι 8 και 4 θα τους έχουμε εδώ τους δύο διαλέκτες. Πρόεδρε, λοιπόν, και εσύ πρέπει να αποχωρήσεις. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θυσιάζομαι για το Ινστιτούτο αν χρειαστεί. Λοιπόν, ο κύριος Σταθακόπουλος, παρακαλώ, έχει το λόγο, πρώτος ας ομιλήσει. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, και τα μέλη του ΕΛΙΣΜΕ και για την τιμητική πρόσκληση και φιλοξενία. Είναι χαρά μεγάλη να βρίσκομαι ενώπιον σας και να έχω συνομιλητή μου το φίλο τον Γιώργο τον Φίλη και βεβαίως παρουσιαστή εσάς. Αν και εφόσον ο Γιώργος επήγεται και πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω και εγώ με ενδιαφέρον, με μεγάλη χαρά να ξεκινήσει πρώτος για να μην νιώθει πίεση και άγχος. Όχι, κάνει τη δουλειά σου. Θα μας πει ο πρόεδρος πόση ώρα έχει ο καθής. Εγώ θα έλεγα γύρω στη μισή ώρα ο καθένας, για να έχουμε και χρόνο. Μια χαρά είμαστε. 6 και 10 είναι η ώρα. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, η δάσκαλή μου και στη νομική διδάχθηκα διεθνές δίκαιο από τον Εμμανουήλ Ρούκουνα. Ένα καλό άνθρωπος, είναι 88 σήμερα. Με παρακολουθεί από ό,τι μου έχουν πει η κόρη του και χαίρεται για αυτά που αναφέρω αναφορικά με το διεθνές δίκαιο. Ο Νεοκλήσος Αρής ο Αείμνηστος, δικηγόρος και από τους πρώτους διδάξαντες τουρκολόγους στην Ελλάδα, τον είχα καθηγητή και με διδάκτορά του και εξ απορρίτων του πάνω από 20 χρόνια. Και αυτός λοιπόν με έμαθε κάποια πράγματα. Κυρίως αυτά τα οποία λέω, να βάζω πάντοτε μπροστά το ρήμα πιθανολογώ. Διότι σαφώς δεν είμαι στο μυαλό των πρωταγωνιστών των γεγονότων,
σαφώς δεν είμαι στο μυαλό ή δεν ήμουν στο μυαλό, δεν μπορώ να ερμηνεύσω ακριβώς ιστορικές καταστάσεις όταν πάμε καμιά φορά να τις προσεγγίσουμε, πώς σκέφτηκε αυτός τότε ιστορικά και έκανε αυτό που έκανε. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος που λέμε δικηγόροι, και αν πάμε στον παππού μας τον Ηρόδοτο, ως εμί δοκί, ως μου φαίνεται. Ιδάλλως θα πέσω στο μεγάλο παράπτωμα που λέει ο Πλάτωνας στο διάλογο Πρωταγόρα, να λέω τη γνώμη μου χωρίς γνώση. Και τελικά να λέω τερετίσματα, τερετισμούς, δηλαδή ανοησίες. Θα αναφερθώ και πραγματικά θέλω να μην το εκλάβετε ότι επειδή είναι φίλος μου, του κάνω τώρα κομπλιμέντα και του δίνω τα εύσημα. Είναι αλήθεια όμως, έτσι και πρέπει να το λέμε. Και οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και ειδικά μεταξύ μας. Το 99% των αναλυτών του θέματος της Ουκρανίας, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μέσα σε αυτούς βάζω και τον εαυτό μου, πιθανολογούσαμε ότι θα γίνει μία προσποίηση, όπως λέμε αθλητικά, και ότι θα λήξει το θέμα απλώς με προβολή σημαίας της Ρωσίας, δηλαδή δυναμικής, και ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια αποτελέσματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούμε, αλλά με τον άσχημο τρόπο. Δηλαδή αυτό έχει γίνει πόλεμος και έχει χυθεί αίμα. Θα μπορούσαν δηλαδή πολλά πράγματα να έχουν επιτεθεί χωρίς τον πόλεμο. Όλοι λοιπόν θεωρούσαμε και πέσαμε έξω ότι θα γίνει μια προσποίηση και θα λήξει το θέμα. Θα λήξει το θέμα πολεμικά. Ο Γιώργος Οφίλης το έλεγε Urbi et Orbi στην πόλη και στην Οικουμένη ότι δεν θα γίνει έτσι το πράγμα. Ότι θα εμπλακούμε πολεμικά και το έλεγε μήνες πριν. Τώρα δεν ήθελα να τα ακούσω γιατί η αισιοδοξία μου και ο χαρακτήρας μου το αρνείτο. Δεν είχα τις αποδείξεις, αν και είχα ενδείξεις, όπως λέει ο Γιώργος. Σημασία έχει ότι ο Γιώργος, έστω και αν κάποιοι τον είχαν κατηγορήσει ότι κινδυνολογεί, έπεσε μέσα 100%. Αυτό τι μας διδάσκει και τι μας δείχνει. Ότι πρέπει όλοι εμείς που τέλος πάντων λέμε, καμονόμαστε τουλάχιστον, ότι ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να λέμε την, έστω και με την επιφύλαξη γνώμη μας, με την όποια γνώση και πληροφόρηση έχουμε, και να μην λέμε ανοησίες, στερετίσματα, πρέπει να παντρεύουμε και να συνδυάζουμε τη γνώση, την εμπειρία μας, την επιστήμη μας, όπως καλή ώρα γίνεται απόψε εδώ στο ΕΛΙΣΜΕ. Κάτι δηλαδή που το έχει κανόνα το ΕΛΙΣΜΕ. Δηλαδή φωνάζει τον γεωπολιτικό στρατιωτικό αναλυτή, έχει τους στρατιωτικούς, έχει τους γεωπολιτικούς, φωνάζει και τον ιστορικό κοινωνιολόγο νομικό σαν και εμένα, ποιος είμαι καθαρά θεωρητικός. Να δούμε πώς όλα αυτά μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και όπως είπε ο κ. Μπαλτζόης, εντάξει τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε. Μπορούμε να βλέπουμε και τις αφορμές. Τα αίτια τα βλέπουμε, μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί προέρχονται κάποια πράγματα όπως ή εξελίσσονται κάποια πράγματα και τέλος πάντων να πιθανολογήσουμε που πάνε. Η δικιά μου λοιπόν συνεισφορά, με πάσα επιφύλαξη απόψε, εδράζεται ακριβώς σε αυτό. Αφού αναγνωρίσω δηλαδή τη συνδρομή που έχουν κάνει άλλοι επιστήμονες και με έχουν βοηθήσει στη σκέψη μου, ούτως ώστε συνθετικά κι εγώ να έχω κάποια συμπεράσματα μέχρι σήμερα, όπως είπε και ο κ. Μπαλτζόης, με πάσα επιφύλαξη, γιατί αυτό που θα πω σήμερα αύριο μπορεί να μην ισχύει καν. Με ό,τι έχουμε λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, μπορώ να διακρίνω τα εξής. Ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε όλοι, πέραν από ρομαντισμούς και ανθρωπισμούς, που καλή είναι, αλλά είμαστε και ρεαλιστές, βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει, ζούσε πάντοτε σε ζώνες επιρροής ισχυρών. Μα αυτοκρατορίες ήταν αυτοί, μα βασίλεια ήταν αυτά. Μα μεγάλες δυνάμεις, δικαιοκρατικές δυνάμεις, σαν την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, στη συνέχεια τη Σοβιετική Ένωση, την Αμερική. Πάντοτε ζούσε και ζει σε ζώνες επιρροής των ισχυρών. Οδυνηρό μεν, πραγματικό δε. Σε αυτές τις ζώνες επιρροής, είδαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον και μετά, ότι μπήκανε σαφή σύνορα και όρια, τα οποία χώρισαν τον κόσμο ανέμακτα σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε. Μην ξεχνάμε την εποχή του Κένεντι και του Χρουτσόφ, μην ξεχνάμε την εποχή του Ρίγκαν, τη Θάτσερ και του Γκορμπατσόφ, που πράγματα σκληρά έληξαν. Έληξαν, διευθετήθηκαν, ζυγοσταθμήθηκαν, όπως τα λέγαμε με την ορολογία των αυτοκινήτων. Σήμερα βλέπουμε σαφώς ότι ο κόσμος, έχουμε ενδείξει εδώ και πολύ καιρό, επαναορίζεται.
και όχι μόνο στο δίπολο, δηλαδή η Σοβιετική Ένωση, κάποτε κομμουνιστικές χώρες και η Δύση, καπιταλιστικές χώρες, αλλά πλέον έχουμε πολυεπίπεδα και μεικτά συμφέροντα. Δηλαδή εκτός από τη Ρωσία, που δεν είναι σίγουρα η αυτοκρατορική Ρωσία που κάποιοι ενδεχομένως ρομαντικά σκέφτονται, δεν είναι η Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι ένα καινούργιο πράγμα, με στοιχεία όμως της ιστορίας της, και τα σοβιετικά και τα αυτοκρατορικά, κάτι άλλο όμως, με έναν ηγέτη στην κεφαλή της αυτή τη στιγμή που προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση και σαφώς βλέπει τον εαυτό του πλέον όχι ως σοβιετικό ηγέτη, αλλά σαν έναν ηγέτη που προσομοιάζει σε μια σύγχρονη λογική απολυτάρχη επιπέδου τσάρου Κέσσαρ σημαίνει, σε μια σύγχρονη μορφή. Έχουμε την Κίνα, έχουμε πληθυσμιακά και δεν ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί την Ινδία και έχουμε τον παλιό, όπως τον λέγαμε τότε, ίσως και καταχρηστικά τρίτο κόσμο, να είναι πλέον πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερος. Έχουμε υπερπληθυσμό του παλιού τρίτου κόσμου σε σχέση με τη Δύση και σαφώς να έχουν αθρηστικά πάλι, μάλλον από ό,τι έχω διαβάσει από μελέτες σαν τις δικές σας, περισσότερα πυρηνικά όπλα, τα οποία σαφώς τα πυρηνικά όπλα είναι το ταβάνι της εκβιαστικής διπλωματίας, αν θέλετε, ή ο πάτος του βαρελιού με την πιο χίδινη έκφραση. Επομένως, δεν ξέρω αν η ιστορία θα λειτουργήσει γραμμικά και όπως την ξέρουμε από την εμπειρία μας μέχρι τώρα, και δεν ξέρω ακόμα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, καθότι αυτό το λες όταν έχει κλείσει ένας κύκλος. Πριν ανοίξει ο κύκλος και πριν φέρει αποτελέσματα, δεν μπορείς να λες ακόμα αν είσαι στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Το θεωρώ πρώιμο. Με τη δικιά μου γνώση και εμπειρία των 32 ετών δικηγορίας, 25 δάσκαλος και γενικώς από τις φαλιάρες που έχω φάει και εγώ στη δικιά μου ζωή και αυτά που έλεγα. Ως εκ τούτου, ένα θέμα είναι αυτό. Το ερώτημα, και δεν είναι ρητορικό, δεν έχω πάρει απάντηση, είναι γιατί αυτή η νέα διευθέτηση του κόσμου σε ζώνες επιρροής, που από Μεθυνική Ευρώπη και Αγγλοσάξονες, Αμερικάνοι κτλ., αναστήσαν ακόμα και την Όκους, μια συμφωνία της δεκαετίας του 50, το έχουμε πει και με τον Γιώργο και στο ραδιόφωνο άλλες φορές, με μια νέα μορφή ανασυστάθηκε τώρα για να ελέγξει ουσιαστικά τα θέματα του ειρηνικού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η νέα διευθέτηση έπρεπε να γίνει αιματηρά και γιατί να γίνει στο συγκεκριμένο πεδίο της Ουκρανίας. Έγινε όμως. Πάμε τώρα να δούμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, τι μπορεί να συμβαίνει. Υπήρχαν μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης συμφωνίες στο Παρίσι, στο Μίνσκ κτλ., που όριζαν καλή την πίστη, και εγγράφως βέβαια, αλλά και καλή την πίστη κυρίως ηθικά, αν θέλετε, ότι ο κόσμος θα διατηρήσει τα παλιά του έτσι, άτυπα έστω σύνορα, ζώνες επιρροής, αλλά θα υπάρχουν και σημεία επαφής. Και τα σημεία επαφής είναι το πώς μπορούν οι λαοί και οι μεγαλοσχήμονες, δηλαδή οι ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλα συμφέροντα των χωρών ένθεν και ακίνθεν, να ωφεληθούν. Αυτό σχετιζόταν με την ενέργεια, σχετιζόταν με την πυρηνική ενέργεια, σχετιζόταν με τα chips, των κομπιούτερ και των υπολογιστών, με το εμπόριο γενικά, με το πετρέλαιο, με τα όπλα, τα οπλικά συστήματα, ακόμα και με θέματα εμπορίου απλού καθημερινού ή ακόμα και με αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, το trafficking ανθρώπων, τη μετακίνηση πληθυσμών. Αυτό γινόταν, γίνεται και θα γίνεται. Το ερώτημα παραμένει όμως γιατί συνέβη αυτό στην Ουκρανία. Θα προσπαθήσω να το δω αποστασιοποιημένα. Χωρίς καθόλου συνέστημα, μην παρασυρθώ σε λάθος ανθρωπούς. Σαν ένα δικηγόρο που είναι υποχρεωμένος από το λειτουργήμά του να αναλάβει μια υπόθεση, έστω και αν μέσα του συναισθηματικά δεν του αρέσει αυτό το οποίο έχει αναλάβει. Αλλά πρέπει να το φέρει πέρας και να καταδείξει την οπτική του δικαίου του εντολέα του πελάτη. Ένα πολύ βασικό το οποίο με ρωτάνε και γίνεται μεγάλη συζήτηση είναι τι σημαίνει δίκαιο και τι σημαίνει άδικο. Όσοι είσαστε νομικοί, έχετε πάρει στοιχεία νομικής, γνωρίζετε ότι έχουμε το φυσικό δίκαιο και το θετικό δίκαιο. Το φυσικό δίκαιο είναι αυτό το δέον, το οποίο δεν υπάρχει, είναι αυτό που ευχόμαστε να υπήρχε, που προέρχεται, ξέρω εγώ, από το Θεό, από το σύμπαν, από τη λειτουργία του σύμπαντος, ό,τι ο καθένας πιστεύει. Το ταυτίζουμε περισσότερο με την ηθική, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος νους, τι θεωρεί ηθικό και τι θεωρεί ανήθικο πέραν από γραπτούς κανόνες δικαίου.
Και έχουμε και το θετικό δίκαιο, το οποίο φτιάχνουν οι άνθρωποι, το κωδικοποιούν δηλαδή, και βασική πηγή του δικαίου είναι το έθιμο. Πρώτη πηγή του δικαίου είναι το έθιμο. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, τι κάνουμε κατά παράδοση, τι ακολουθούμε κατά παράδοση, το κωδικοποιούμε, το κάνουμε κώδικα, το κάνουμε νόμο. Ο νόμος είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και ως ανθρώπινο κατασκεύασμα, είτε είναι ποινικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, έχει λάθη. Έχει λάθη και συχνά τα γεγονότα τα ίδια το ξεπερνούν και γι' αυτό το λόγο ο νόμος, το δίκαιο με την ευρία έννοια του όρου, αναθεωρείται, επικαιροποιείται, καταργείται ολοσχερώς και συχνά ξέρουμε ότι αδικήματα που στο παρελθόν επέφεραν θανατική ποινή, σήμερα δεν είναι καν κακουργήματα. Μπορεί να μην είναι καν ποινή. Να μην έχουν καν ποινή. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι ότι είναι τελείως δίκαιο και τελείως άδικο. Όπως λένε οι φιλόσοφοι του δίκαιου, όχι. Και να μην μακρηγορώ και κάνω μάθημα νομικής, να πούμε για το διεθνές δίκαιο. Στο διεθνές δίκαιο υπάρχουν, να το πω έτσι απλά, δύο βασικές διατάξεις για τα κράτη. Πολλές, αλλά λέω τώρα θέλουμε να σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι ότι ένα κράτος είναι κυρίαρχο και έχει το δικαίωμα στο απαραβίαστο των συνόρων. Έχει το δικαίωμα δε να αμήνεται για την προστασία των συνόρων. Όμως υπάρχει και μια άλλη διάταξη αλλού που λέει ότι μέσα σε ένα κράτος κυρίαρχο ενδέχεται να υπάρχει μια αναγνωρισμένη ή μια αναγνωρισμένη που τίνει να αναγνωριστεί μειονότητα ανθρώπων που προσδιορίζονται κάπως αλλιώς. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, του self-determination, δηλαδή της αυτοδιάθεσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο independence, δηλαδή στην ανεξαρτησία. Η Ελλάδα, η χώρα μας, σε ιστορικούς χρόνους παλιά, στο διάστημα 1821-1922, την συνέφερε η επίκληση του πρώιμου τότε διεθνούς δικαίου, πριν κωδικοποιηθεί, αλλά υπήρχαν οι βάσεις, που λέγεται αυτοδιάθεσης. Δηλαδή και μετά ανεξαρτησία. Δηλαδή η Ελλάδα ήθελε να αποσχιστεί, να ξεχωρίσει από ένα κυρίαρχο κράτος που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, να κάνει χρήση της αυτοδιάθεσης και μετά ανεξαρτησίας, διότι στηριζόταν στη δικιά της ιστορικότητα, δηλαδή ένας λαός ο οποίος έχει υποδουλωθεί σε έναν άλλον, είναι μεν υπήκοος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Οθωμανός υπήκοος, αλλά είναι χριστιανή Ορθόδοξη, Ρωμή, είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικότητα, ορατή, διακριτή και έχουν το δικαίωμα ως αρχαίο έθνος να κάνουν το δικό τους κράτος. Να αποσχιστούν, να αναγνωριστούν με αυτοδιάθεση και τελικά με independence, με ανεξαρτησία. Προς τούτο ζήτησαν τη βοήθεια των τότε μεγάλων χωρών. Της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας και βεβαίως της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης που λεγόταν Ιερά Συμμαχία. Η Ιερά Συμμαχία τότε, κατά το δικό της συμφέρον και γενικά τα μεγάλα αυτοκρατορικά κράτη, δεν ήθελανε πουδενή να γίνουν τέτοιου είδους αποσχιστικές στάσεις, διότι θα διαλυόντουσαν οι αυτοκρατορίες. Γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Επανάσταση και στο Λάιμπαχ, στη Λουμπλιάνα το 1821, αλλά και στη Βερόνα, στην Ιταλία το 1822, παρότι είχαν προηγηθεί οι σφαγές της Χίου, επί παραδείγματι, και ήταν παρόντες οι στόλοι των Άγγλων και των Γάλλων, βλέποντας τη σφαγή της Χίου. Μόνο κάποια ορφανά έσωσαν, τα οποία φτάσανε μέχρι την Αμερική, αλλά δεν διέσωσαν τον πληθυσμό των αμάχων χιωτών από τη σφαγή. Δεν κάναν παρέμβαση, δεν επενέβησαν, δεν ενεπλάκησαν. Για δικούς τους λόγους, οι δυνάμεις αυτές, αλλά και η Ιερά Συμμαχία, βεβαίως υπήρχε ένα μεγάλο ανάστημα που λεγόταν Ιωάννης Καποδίστριας, αποφάσισαν από το 1823 και μετά ότι το γεωπολιτικό του συμφέρον ήταν να στηρίξουν την Ελλάδα ως ένα μικρό buffer state, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, και για να δεθεί και να ορθοποδήσει στο άρμα τους και να ορθοποδήσει, έπρεπε να πάρει κάποια δάνεια. Τα δάνεια τα οποία έφεραν και τους δύο εμφύλιους πολέμους στην Ελλάδα, το σκοτωμό του Πάνου του Κολοκοτρώνη, του γιου του Κολοκοτρώνη, του αγαπημένου, και στη συνέχεια προς εξασφάλιση των εγγυήσεων που είχαν δοθεί των γεών των ελληνικών για εξασφάλιση των δανείων, που ήταν ενυπόθηκα από τα δάνεια. Ο στόλος, χωρίς πάλι να εμπλακεί των μεγάλων δυνάμεων, στο Ναβαρίνο στρίμωξε τον στόλο των Ενωμένων των Αιγυπτίων και των Οθωμανών, ο οποίος ιδίως στο εμπαρόδο είχε αργηγό του έναν Γάλλο, τον Λετέργιε, που είχε απέναντί τον έναν άλλο Γάλλο, τον Δερινή, και είχαμε πάνω από 2.500 Γάλλους στρατιώτες στην υπηρεσία του Ιμπραήμ, όταν κατέκαιγε το Μωριά, είναι τα λεγόμενα ορφανά των Απολέων.
Αντίθετα, υπήρχαν και περίπου 1.200 πανσπερμίες στρατιώτες με το μέρος των Ελλήνων, αλλά από όλες τις φυλές, φιλέλληνες. Όμως ήταν υπερπολαπλάσιοι οι δυτικοί που ήταν στα στρατεύματα των Οθωμανών ως μισθοφόροι. Και βεβαίως τον Ιμπραήμ. Η ναυμαχία του Ναβαρίνο δεν επέφερε τίποτα, καθότι τα πλοία ήταν γεμάτα προγόνους μας αλυσοδεμένους, χρησιμοποιούμενοι ως μαξιλάρι του Ιμπραήμ, ακριβώς για να μην κανιονοβοληθεί ο στόλος του. Όταν κανιονοβολήθηκε ο στόλος και βούλιαξαν τα πλοία, ήταν γεμάτα Έλληνες αλυσοδεμένους. 9 δικές μου γυναίκες πρόγονοι, 9 τον αριθμό με τα ονόματά τους, μωρομάνες, δεν είχαν φορτωθεί ακόμα επάνω στο σκλαβοπάζαρο αυτό που γινόταν για να πάνε στην Αίγυπτο και σώθηκαν και το λένε τα χαρτιά τους. Ο στρατός του Ιμπραήμ δεν υπέστη τίποτα απολύτως και έμεινε στο Μοριά για ένα χρόνο ακόμα, όλο το 1828, συνεχίζοντας να τον καίει, εγκλωβισμένος σε ένα Βιετνάμ της εποχής, δεν είχε κατανικήσει την Επανάσταση, ό,τι και να λένε οι συνάδελφοί μου ιστορικοί, σερνότανε μέσα στην Πελοπόννησο και τον νίκησαν μέχρι και καλόγεροι το 1827 στο Μέγα Σπήλαιο. Λοιπόν, και στην Ανατολική Πελοπόννησο δεν είχε κατορθώσει να φτάσει καν. Τον νίκησαν οι γυναίκες στη Μάνη με τα δρεπάνια. Λοιπόν, σε αυτό το δικό του Βιετνάμ δεν κατέθεσε τίποτα ο Ιμπραήμ και παρέδωσε τα κάστα του Μοριά, όχι στους Έλληνες, παρότι είχε έρθει και ο Καποδίσιας, αλλά στο Κρουπ του Κουπασιόν, στο στρατό κατοχής του Μεζόν, ο οποίος έχει και μεγάλη οδό στην Πάτρα, όπως γνωρίζουμε. Άρα στους Γάλλους παρέδωσε. Αν παρολίγο να μπουν στην Κωνσταντινούπολη οι Ρώσοι, 1828-1829, για να τους ηρεμήσει ο Μαχμούντος Σουλτάνος, δέχτηκε με τη σύμβαση τη συνθήκη της Ανδριανοπόλεως το 1829 να αναγνωριστεί το μικρό αυτό κρατήδιο της Ελλάδος, το οποίο το 1830 το Φλεβάρι αναγνωρίστηκε ως ελαίου Θεού μοναρχία ανεξάρτητο κράτος υπό τις προστάτητες δυνάμεις και καταργήθηκε εν ζωή ο Καποδίστριας. Εγώ ως δικηγόρος και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου, εκεί αναζητώ τον ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του Καποδίστρια 1,5 χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 1831. Μπορώ να λέω ανοησίες, έχω ενδείξεις όμως για αυτό το οποίο λέω, όχι αποδείξεις. Γνωρίζουμε ότι όταν πήραμε εμείς το Καρτερία, το πλοίο, το ατμοκίνητο, οι Τούρκοι πήραν και αυτοί ένα ατμοκίνητο, πλοίο, το Σουράτ. Γνωρίζουμε ότι ο στόλος ο οποίος βούλιαξε, τον πλήρωσαν ακριβά οι σύμμαχοι. Πρώτον με κυρώσεις, γιατί τους έκλεισαν όλα τα λιμάνια για να πηγαίνουν προς τη Μικρά Ασία και τις αποικίες τους στην Ινδία, αναγκαζόμενοι να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής, διότι δεν είχε ανοίξει ακόμα η διόρυγα του Σουέζ. Και γονατιστή στην κυριολεξία, όπως λένε οι Οθωμανικές πηγές, παρακαλούσαν την άρση των μέτρων οι μεγάλες δυνάμεις από τους Οθωμανούς. Και γι' αυτό το λόγο βρήκαν ευκαιρία οι Αμερικάνοι με μια σύμβαση εμπορική, αλλά τελικά ήταν στρατιωτική του 1831, από το 1832 μέχρι το 1839, να οικοδομήσουν, build λέμε στα αγγλικά, να φυγήσουν το στόλο των Οθωμανών με το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής, το Μαχμουντιέ, αφιερωμένο στον Σουλτάνο Μαχμούντ, το οποίο μετά από λίγο είχε άπαρχο τον Αμερικάνο Χόμπαρτ Πασά. Πρέπει να ξέρουμε ότι στις ίδιες σχολές που εκπαιδευόντουσαν οι Έλληνες αξιωματικοί λόγω Βαβαρών, εκπαιδευόντουσαν και οι Οθωμανοί. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, τον Εσάτ Πασά των Ιωαννίνων, τον είχε συμμαθητή στη Γερμανία πριν χτυπηθούν στα Γιάννενα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι κτλ., όπως βοηθούσαν εμάς, βοηθούσαν και την άλλη πλευρά. Και όπως έλεγε ο Πάλμερστον, ο Υπουργός Εξωτερικών και μετά Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, λίγο μετά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Ως εκ τούτου λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα σε ιστορικό χρόνο, για να μην κάνω μάθημα ιστορίας απλά, μέχρι το 1922 την συνέφερε η επίκληση του πρώιμου διεθνούς δικαίου περί αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας, γιατί ήθελε να απελευθερώσει η εδάφη από το κυρίαρχο κράτος που λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, λόγω της ιστορικότητάς της και εδραζόμενη και στο δίκαιο και στην ιστορία της. Από το 1922 μέχρι σήμερα, την Ελλάδα δεν τη συμφέρει η επίκληση, και εδώ πέρα μιλάμε για συμφέρον ξερά, ας αφήσουμε τα ρομαντικά και τα συναισθηματικά. Την Ελλάδα δεν τη συμφέρει η επίκληση της αυτοδιάθεσης, τη συμφέρει η επίκληση του κυρίαρχου κράτους. Γιατί πάρα πολύ απλά, όπως έχετε αναλύσει πολύ εξημών με ύψιλον, η Ελλάδα, αν αυτή τη στιγμή πει ότι ναι, βλέπουμε με συμπάθεια θέματα αυτοδιάθεσης, αυτονομίας, απόσχησης κτλ., τότε είναι σαν να συνομολογούμε ότι αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία στην Κύπρο, δηλαδή ότι τάχα μου μπήκε να βοηθήσει και να βοηθήσει στην αυτοδιάθεση όλων των τριμμένων του Κυπρίου,
ως μάλιστα εγκύτρια δύναμη τότε και όλα αυτά είχαμε. Θα το επικαλεστεί και για τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της Τράκης, ο οποίος επικαλείται και τους λέει Τούρκους, άρα θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν σήμερα η Ελλάδα έχει κάνει μία επιλογή, άσχετα τι λέει η ιστορία και τη γνωρίζουμε, για πολιτικό της σύγχρονο, σε σύγχρονο ιστορικό χρόνο συμφέρον, να επικαλείται το θέμα της κυριαρχίας, το οποίο βεβαίως οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ είχαν ξεχάσει όταν βομβάρδιζαν τη Σερβία, επικαλούμενοι τότε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στο Κόσοβο, ξεχνώντας το κυρίαρχο σερβικό κράτος και βομβαρδίζοντας επί 77 μέρες αμάχους. Σήμερα όμως, πάλι το ΝΑΤΟ και οι Δυτικοί επικαλούνται ορθώς από τη μία σκοπιά το κυρίαρχο κράτος της Ουκρανίας, αρνούμενοι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των περιοχών του Ντομπάς, ετυμολογικά σημαίνει η λεκάνη του ποταμού Δον, που είναι το Ντονιέτς και τα λοιπά, και πολύ γνωστοί μου Ρώσοι, Έλληνες πλέον στο διαβατήριο, οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί από τα χρόνια του πολέμου, από το 14 και μετά, λέει δεν είπατε ποτέ τίποτα για μας, ούτε μας θυμηθήκατε ποτέ, τώρα ξαφνικά παρεπιπτόντως. Ούτε έχετε πει τίποτα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνανε τα ακροδεξιοναζιστικά των δυτικών Ουκρανών, οι οποίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φορέσαν τη στολή του Χίτλερ και πολέμησαν τους υπόλοιπους Ουκρανούς και Ρώσους υπό τη Σοβιετική Ένωση τότε στο Στάλιγκραντ, που ευτυχώς μου λένε τότε τους κερδίσαμε και ξεφτυλίσαμε τον Χίτλερ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αν θέλουμε να τα δούμε τα θέματα αντικειμενικά και ωφελημιστικά, ναι, και όχι ρομαντικά απλά ή ανθρωπιστικά, αυτό είναι μια άλλη επιστήμη και μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε άλλη φορά ίσως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι σήμερα η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσον αυτοί οι φορείς, οι οποίοι έχουμε συμβάσει, ακολούθησαν αυτή την πορεία και για δικό μας συμφέρον, αν θέλετε, σε μικρό επίπεδο, τελείως εθνικά και συμφεροντολογικά, ναι, δεν μας συμφέρει η επίκληση δυνάμεων αποσχιστικών. Μας ενδιαφέρει το κυρίαρχο κράτος. Μου είπαν πολλοί στρατιωτικοί συνάδελφοί σας ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε, δεν ξέρω αν στέκει, αλλά το μεταφέρω απλώς, θα μπορούσαμε να δώσουμε όπλα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ να τα κάνει ό,τι θέλει. Διότι, όπως μου είπαν, η απευθείας αποστολή όπλων στην Ουκρανία, διμερώς, μας έκανε όχι απλά αντιπάλους της Ρωσίας, που είμαστε αντίπαλοι, αφού ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά μας έκανε εχθρούς. Ονομαστικά εχθρούς. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να είμαστε εχθροί με τη Ρωσία, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, τουρισμού, ενέργειας ή οτιδήποτε, διότι εκεί πέρα που έχουμε έναν εχθρό, την Τουρκία, ξαφνικά θα έχουμε δύο εχθρούς και τη Ρωσία. Αν της αναγνωρίσει ομιγέννητο την Βόρεια Κύπρο ή της χτυπάει φιλικά τον νόμο στα αναθεωρητικά που κάνει στο Αιγαίο ή στη Θράκη. Και βεβαίως είναι μια χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν θα τη θέλαμε απέναντί μας, ότι ούτε την έχουμε εχθρό αυτή τη στιγμή τη Ρωσία. Μπορούσε το θέμα να το χειριστούμε καλύτερα διπλωματικά, ναι. Παράδειγμα, και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, θα πω και την Τουρκία δυστυχώς. Η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ, έκλεισε κατόπιν εορτής στα στενά και πήρε και τα εύσημα. Δεν επέβαλε κυρώσεις, πήρε τα εύσημα και από τη Γερμανία, γνωστή τουρκόφιλη χώρα, πήρε τα εύσημα και από την κυρία Φοντερ Λάιν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήρε δύο φορές την ευγνωμοσύνη από τον Ζελένσκι, που πούλησε όπλα και δεν χάρισε όπως εμείς. Και βεβαίως έχει πάρει τη φιλία και την ανοχή της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποιεί την Τουρκία πλέον ως bypass για να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, διότι ο κόσμος δεν σταματάει να επικοινωνεί. Επιχειρήσεις μιλάμε και τα αεροπλάνα τους χρησιμοποιώντας, αναβαθμίζοντας την Τουρκία όχι μόνο οικονομικά και σε ρόλο ενδιάμεσου και διαμεσολαβητή, αλλά οικονομικό, αλλά και διαμεσολαβητή mediator σε θέματα διπλωματίας. Είδαμε που έγινε η συνάντηση στην Ατάλεια. Καμία ποινή στην Τουρκία ποτέ. Όσοι μου λένε για τα F-35 ή τις κυρώσεις κτλ. Θεωρώ ότι αυτά είναι μόνο σε επίπεδο επικλήσεων, αλλά νομικά, μιλώντας ως δικηγόρος, ξέρω ότι η Τουρκία δικαιούται αποζημίωση, την οποία δεν έχει δώσει η Αμερική, που την απέβαλε από το πρόγραμμα, ή να πάρει σε είδος κάποια αεροπλάνα ή να πάρει χρήματα. Η Τουρκία, όσο αυτό νομικά δεν το σκαλίζει, το αφήνει εκρεμές, επίτηδες, για να το χρησιμοποιήσει ως χαρτί στο μέλλον. Το ότι αυτή τη στιγμή την έχουν αποβάλει από το πρόγραμμα, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ως νομικός, διότι δικαιούται αποζημιώσεως. Τα εργοστάσια της Τουρκίας ακόμα φτιάχνουν εξαρτήματα των F-35, δεν έχουν μετακινηθεί και γνωρίζω ότι δικαιούται την αποζημίωση και σε οποιοδήποτε δικαστήριο διεθνές ή αμερικάνικο θα την πάρει η Τουρκία την αποζημίωσή της για την αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35. Πουλάει εκδούλευση σε όλους αυτή τη στιγμή, είναι σαφώς ωφελημένη και όσοι λένε ότι θα την πληρώσει στο μέλλον, εγώ τα ακούω βερεσέ. Διότι η παραβολή που μάθαμε στο σχολείο του ασώτου ιού
είναι ότι ο πατέρας, θέλετε η Δύση, θέλετε η Αμερική, θέλετε η Ρωσία, τον Μόσχο τον Σιτευτό, τον έδωσε στον Άσο το ιό. Λέγε Τουρκία. Όχι στο καλό παιδί το δεδομένο, λέγε Ελλάδα. Αυτό μάθαμε τότε, παιδάκια, στα θρησκευτικά μας. Και το βλέπω να γίνεται και στη γεωπολιτική. Και στην Τουρκία, κάτι το οποίο με στενοχωρεί. Πέραν όλων αυτών, ωφελούνται κάποιοι σε κάτι. Για μένα, για να κλείσω λίγο-λίγο. Ναι, ωφελούνται. Ωφελούνται υπερεθνικά, οικονομικά συμφέροντα. Και δεν μιλάω για συνωμοσίες, οι οποίες σαφώς και υπάρχουν. Αλλιώς, αν δεν υπήρχαν συνωμοσίες, δεν θα υπήρχαν και μυστικές υπηρεσίες. Οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών υπάρχουν ακριβώς για να ξεσκεπάζουν τις συνωμοσίες. Άρα, μην μου λέει κανένας δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Μπορεί να μην υπάρχουν συνωμοσίες των ψεκασμένων, που λέμε εντός εισαγωγικών. Αλλά συνωμοσίες μεταξύ των κρατών υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Γι' αυτό και οι μυστικές υπηρεσίες. Εγώ βλέπω λοιπόν φανερά, χωρίς να κάνω καμία εικασία, ότι ο ηθικός αυτούργος αυτού του πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αποφευθεί και να έχει λήξει το θέμα πριν καν ξεκινήσει, όπως θα λήξει κάποια στιγμή, με τον αιματηρό τρόπο, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει, συμβιβαστικά κάπως, θα εξηγήσω πώς, μάλλον τι πιθανολογώ. Ο ηθικός αυτούργος λοιπόν που βλέπω πίσω από όλα αυτά είναι τα υπερεθνικά μεγάλο οικονομικά συμφέροντα που διατηρούν αυτή τη στιγμή ανέπαφο τον αγωγό που συνδέει το αέριο της Ρωσίας με τη Γερμανία. Διότι το φυλάνε οι Ρώσοι, το φυλάνε οι Ουκρανοί, το φυλάνε οι Αμερικάνοι, το φυλάνε οι Νατοϊκοί. Σαν κόρινο φθάλμου δεν το πειράζει κανένας. Αυτός που δεν το πειράζει, δηλαδή όλοι αυτοί που δεν το πειράζουν, είναι και η ηθική αυτουργή όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Παρακάτω δεν ξέρω να πω άλλα πράγματα. Βλέπω αυτό, λέω αυτό που βλέπω. Σαφώς και υπάρχουν κι άλλα. Δεν τα γνωρίζω όμως, για να μην πω τερετίσματα, δηλαδή ανοησίες. Άρα ηθική αυτουργή υπάρχουν. Ποιοι την πληρώνουν? Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τίποτα από όλα αυτά, ούτε καν έχουν ιδέα για την κουβέντα που κάνουμε εμείς απόψε εδώ. Δηλαδή τι μπορεί να συμβαίνει. Ένα γιατί. Μπορεί κάποιος να μεμθεί, να δώσει μομφή στους πατριώτες, στους αγνούς πατριώτες που αμήνονται υπερβομών και αιστείων επουδενή. Αυτό θα κάναμε και εμείς αν δεχόμασταν οποιοδήποτε πόλεμο εις βάρος της πατρίδας μας, που όπως λένε ο Σεφέρης και ο Σαραντάρης, είναι εδώ και εδώ, στο μυαλό και στην ψυχή μας. Είναι οι παιδικές μας μνήμες. Αυτό που ορίζει και το δίκαιο ως πηγή του δικαίου, την παράδοση. Βλέπουμε λοιπόν ότι σαφώς υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι και σαφώς αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω γιατί γίνεται, θα μπορούσε να πούμε ότι είναι για τη διευθέτηση και τη ζυγοστάθμιση των νέων πραγμάτων και την προβολή σημαίας των ισχυρών, θέτουν τα όρια τους. Σαφώς η Ρωσία δεν ήθελε στις παλιές σοβιετικές δημοκρατίες γύρω-γύρω της να υπάρχουν δυτικά οπλικά συστήματα και να απειλούν, τη φέρνουν σε δυσφορία. Σαφώς το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φάνηκε εκ των πραγμάτων, δεν είχαν αληθινή πρόθεση να εντάξουν στους κόλπους τους στην Ουκρανία. Του το είπαν κατάμουτρα την ώρα που βομβαρδίζεται. Άρα τότε γιατί βρε άνθρωποι τον μπλέξατε τον άνθρωπο και τους άμαχους της Ουκρανίας σε αυτό το θέμα? Τι σας θέλει αυτός ο κόσμος και να επικρεμάται ένα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και να πονάει ακόμα και η δικιά μας τσέπη και να μιλάμε σήμερα εδώ για αγωνία και τέτοια πράγματα? Τι σας στέξαμε? Θέλετε να είσαστε πλεονέκτες, να τα φάτε όλα, να πάρετε όλο τον πλούτο του κόσμου? Τον έχετε. Ο κόσμος, ο απλός, ο καθημερινός, εμείς, τι σας στέμε στη νέα ζυγοστάθμιση που γίνεται, διευθέτηση του κόσμου που έρχεται, που ξημερώνει μεθαύριο? Γιατί όλο αυτό? Γιατί έτσι? Είναι πέραν του δικό μου αξιακό κώδικα. Το καταλαβαίνω, δεν το ενστερνίζομαι, το θεωρώ ανήθικο. Όμως ο κόσμος δεν είναι ήθικος. Ο κόσμος είναι ανήθικος. Αυτό μας δείχνει η ιστορία μας. Και εκεί λοιπόν οδηγούμαστε. Μπορεί να κλείσει αυτό, για να κλείσω κι εγώ? Ναι, μπορεί να κλείσει. Θα μπορούσε να έχει κλείσει πριν καν ξεκινήσει. Αφού καταλάβουν οι Ουκρανοί ότι δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, που τους αφήσαν ξεκρέμαστους και μόνους τους, όπως και εμάς οι μεγάλες δυνάμεις μας αφήνανε πάντοτε στο τέλος ξεκρέμαστους μόνους τους. Ας δούμε τώρα τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας και μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που αναγνώρισαν τον Κεμάλ ήδη από το 1921 ήταν οι Γάλλοι. Μας άφησαν και χωρίς προμήθειες και ξεκρέμαστους να είμαστε λίγο έξω από την άγκυρα. Μην ξεχνάμε τους Ιταλούς, μην ξεχνάμε όλους αυτούς που θεωρούσαμε φίλους μας, πώς μας άφησαν ξεκρέμαστους. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός στην Ελλάδα, που ήταν το ξεκλήρισμα του Πειραιά, πάνω από 4.000 νεκροί και αγνοούμενοι, ήταν από τους συμμάχους, που ήρθαν να βομβαρδίσουν το λιμάνι του Πειραιά για τους Γερμανούς που ήταν εδώ και τελικά βομβάρδισαν τον Πειραιά. Σε τρία κύματα μέσα σε μία μέρα, το Γενάρη του 1944. Οι πιο πολλοί νεκροί άμαχοι στην Ελλάδα είναι από συμμαχικό βομβαρδισμό.
Αυτά λοιπόν τα περί αμάχων και μαξιλάρια και γιατί βομβαρδίζει τα αμάχους κτλ. Ας κοιτάξουν με μια αναδρομή όλη την ιστορία τους, τι εγκλήματα έχουν κάνει μεγάλες δυνάμεις, είτε λέγεται Λιβύη, είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Ιράκ, Αφγανιστάν, Βιετνάμ ή οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν πιο παλιά και οτιδήποτε τέλος πάντων. Και τι προβλήματα έχουν δημιουργήσει στην ανθρωπότητα. Ας κάνουν δηλαδή την αυτοκριτική τους. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο λαοί, οι οποίοι είναι αδέλφια, είναι σαν να πολεμάμε εμείς με τους Κυπρίους, που έχουν μια κοινή ιστορική ρίζα, το Κίεβο, το Κίεβο των Ρος, όπου ο Βλαδίμηρος παντρεύτηκε μια δεσποσίνη Βυζαντινή, έγινε χριστιανός και μετά Άγιος, χριστιανός Ορθόδοξος και μετά Άγιος, είναι κοινός ως Άγιος. Το Κίεβο για τους εμπλεκόμενους σήμερα είναι ότι είναι για όλους τους Έλληνες η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας. Η Ακρόπολη βομβαρδίστηκε και επί εποχής Τσόρτσιλ, αλλά και πιο παλιά από τον Μοροζίνη, με έναν, αν δεν κάνω λάθος, πυροβολητή Σουηδό στην καταγωγή που είχε. Αλλά οι Έλληνες, ακόμα και στις πιο σκληρές μάχες μεταξύ τους, κάποια ιστορικά μας μνημεία τα σεβαστήκαμε, πέρα από ιδεολογία και μίσος που μπορούμε να θρέφαμε αδελφικό μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν και το κέντρο του Κίεβου δεν θα ισοπεδωθεί για λόγους ιστορικούς και ηθικούς μεταξύ τους. Αυτός ο λαός είναι αδελφικός λαός, ζούσε μέχρι τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης μαζί, με τις διαφορές μπορούν να έχουν τα αδέλφια μεταξύ τους. Δηλαδή, ναι, εμφυλιακές, να σκοτώνονται, βεντέτες κτλ. Σαφώς. Φιλορώσους, φιλοδυτικούς και πάει λέγοντας, ναι. Κοινή εθνολογική τους ρίζα είναι η περιοχή Πρίπετ, σήμερα ανήκει στην Λευκορωσία, όπου είναι η γενέθλια περιοχή του σύμφωνα με τους εθνολόγους, και εκεί γίνονται οι συμφωνίες και οι συνομιλίες μεταξύ τους και δεν τυχαία. Πρέπει λοιπόν να παρατηρούμε και τους συμβολισμούς, γιατί παίζουν τον ρόλο τους οι ιστορικοί συμβολισμοί, κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει τελείως εμείς στην Ελλάδα. Τα θεωρούμε γραφικά. Δηλαδή, όταν κάνουμε αναφορές σε ιστορία και σε συμβολισμούς, λέμε ότι είναι γραφικότητες. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν το βλέπει καθόλου έτσι. Και βλέπουμε τώρα ακριβώς τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Στο τραπέζι λοιπόν των διαβουλεύσεων θα ανέβουν ή είναι αυτή τη στιγμή με το πιστόλι επάνω στο τραπέζι. Δεν μπορεί η Ρωσία να φύγει ιτημένη από το τραπέζι αυτών των διαβουλεύσεων, διότι θα δώσει κακό σημάδι, όχι στους Ουκρανούς, στην υπόλοιπη οικουμένη, στον υπόλοιπο κόσμο και στους αντιπάλους και στους εχθρούς της. Δεν μπορεί λοιπόν η Ρωσία να φύγει ιτημένη. Όμως πρέπει και η Ουκρανία, επειδή φιλότιμα ως πατριώτες αμήνονται των βομών και των εστιών, μπλεγμένη σε ένα παιχνίδι μεγάλων, πρέπει και η Ουκρανία να φύγει με την τιμή και την υπόλοιψη των όπλων της ως πατριώτες και να σηκωθεί και αυτή εν μέρη νικητής, εν μέρη ιτημένη, συμβιβασμένη, αλλά όχι με την ουρά στα σκέλια ή πεσμένη στα γόνατα, το αυτό και η Ρωσία. Αυτό θα συμβεί με αυτό που λένε όλοι οι γεωπολιτικοί, το way out, δηλαδή με διέξοδο διαφυγής, και όχι το no way out, δηλαδή μια διέξοδο. Αυτό θα γίνει όταν, μετά από διαπραγματεύσεις, όσοι έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις, εγώ έχω κάνει ιδιωτικές διαπραγματεύσεις και στο δημόσιο, με υπουργεία μιλώντας. Όχι βέβαια σε επίπεδο πολέμου. Αλλά γνωρίζουμε από την ιστορία των πολέμων, θα τεθούν κάποια πράγματα, θα αυληθούν λίγο και τελικά θα πιθανολογώ ότι μπορεί να βρεθεί μια κατάσταση, όχι μοντέλου σουηδικού ή αυστριακού που λένε, ίσως ελβετικού, όπου συμβιώνουν τρία διαφορετικά έθνη, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, στον αυτόματο, διότι την ειρήνη στην Ελβετία την εξασφαλίζει το παγκόσμιο οικονομικό συμφέρον. Το παγκόσμιο οικονομικό συμφέρον μπορεί να φέρει πόλεμο, μπορεί και να σταματήσει ένα πόλεμο. Άρα λοιπόν το παγκόσμιο οικονομικό συμφέρον, αν θεωρήσει ένα είδος Ελβετίας της ενέργειας, αερίου, ορυκτών, πυρηνικής ενέργειας κτλ. Την Ουκρανία, μπορεί τότε το παγκόσμιο οικονομικό συμφέρον που τώρα την έχει σε πόλεμο να τη διαφυλάξει μεθαύριο ως Ελβετία σε εισαγωγικά της ενέργειας, χωρισμένη άτυπα ίσως, διαμοιρασμένη σε ζώνες επιρροών όπως είναι στην Ελβετία, δηλαδή εκείνη η Γερμανία, εκείνη η Γάλλη, εκείνη η Ιταλή. Από εδώ λοιπόν θα είναι η Δυτικο-Ουκρανή και από εκεί η Ανατολικο-Ουκρανή φιλικά προσκύμενη στην Ρωσία. Να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο με κοινής αποδοχής τρίτα στρατεύματα ξένων, ας τους πούμε και οι ανόκρανους, χωρίς να είναι υποχρεωτικά και οι ανόκρανοι, και με ένα σύστημα, καινούριο σύνταγμα σαφώς και με μια εξασφάλιση όλων αυτών, όπου τα οικονομικά συμφέροντα, όπως ξαναλέω, τα διεθνή, που σήμερα δημιουργούν τον πόλεμο, αύριο για το δικό του συμφέρον θα διαφυλάξουν την ειρήνη για τα συμφέροντά τους και έτσι λοιπόν θα σώζεται και ο κόσμος εκεί που δεν φταίει σε τίποτα, ο Κοσμάκης. Όμως ο τρίτος παγκόσμιος ψυχρός πόλεμος έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί, θεωρώ ναι. Η ρήξη που συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή δεν είναι επίπεδου να τα βρούμε
Χρουτσόφ, Κένεντι, δεν είναι επίπεδο να τα βρούμε Ρίγκαν, Θάτσερ, Γκορμπατσόφ. Μπαίνουμε σε σκληρές εποχές. Ελπίζω να μην είναι θερμός πόλεμος, αλλά ψυχρός θα είναι σίγουρα, με ζώνες επιρροής και ο καθένας διαλέγει τα στρατόπεδά του. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, διάλεξε το στρατόπεδό της. Εκείνο το οποίο, κλείνοντας, μου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και ζητάνε μια απάντηση να τους πω, είναι ότι αν γίνει τρίτος παγκόσμιος, η Τουρκία πιανού το μέρος θα έπαιρνε. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη από τη γνώση και από την εμπειρία της ιστορίας. Ξέρω ότι η Ρωσία έχει κάνει 13 πολέμους με την Τουρκία, ότι ουσιαστικά ιστορικά η Τουρκία, όπως λέει ο φίλος μου Σουκρού Ιλιτζάκο, καθηγητής του Χάρβαρντ, είναι ζει στην Ελλάδα, παντρεμένος εδώ, είναι αυτοεξόριστος το καθεστώς Ερντογάν. Έχει γράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή πριν 2-3 μήνες, ότι όλα τα reset επανακινήσεις Τουρκίας έχουν γίνει λόγω των Ρώσων. Τη Ρωσία λοιπόν υπολογίζει και φοβάται η Τουρκία, κυρίως για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας στο Εξινού Πόντου. Θεωρεί ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο είναι εγκλωβισμένη και από τους Έλληνες και από άλλα συμφέροντα, και γι' αυτόν τον λόγο συνεχώς φωνασκεί να πάρει κάτι, αλλά ξέρει ότι είναι αποκλεισμένη. Όμως θεωρεί ότι η Μαύρη Θάλασσα, ο Εξινός Πόντος, είναι αποκλειστικά θέμα των Ρώσων, που και φοβάται και δικό της. Ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ξέρει όμως ότι το ΝΑΤΟ δεν της επιβάλλει ποτέ ουσιαστικές κυρώσεις, την ανέχεται, τη χρησιμοποιεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά σε Συρία, Λίβανο ή οπουδήποτε. Επαμοιβεί βέβαια, δεν είναι ο ανόητος η Τουρκία. Οφελείται από όλα αυτά. Λειτουργεί ως δούριος ύπος ενίοτε της Ρωσίας κατά της Δύσης, της Δύσης κατά της Ρωσίας, της Ανατολής και πάει λέγοντας, με ωφέλη. Και θεωρώ ότι στην ιστορία τους, όσο έχω μιλήσει με Τούρκους και ξέρω δηλαδή, τους δυτικούς δεν φοβούνται καθόλου, διότι και πολεμικά τους έχουν νικήσει στην Καλλίπολη, στην απόβαση τη γνωστή το 15-16. Εκείνους που φοβούνται και τους επιβάλλουν τελικά μέτρα και τους κάνουν επανεκκινήσεις, βέβαια άσχετα αν τους βγαίνουν σε καλό στο τέλος, είναι οι Ρώσοι. Αν λοιπόν γινόταν υποθετικά, επόμενη από τις εργασίες, ένας πόλεμος, τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος, και έπρεπε η Τουρκία με το μαχαίρι στο λαιμό να διαλέξει στρατόπεδο και δεν μπορούσε να ισορροπήσει όπως ισορροπεί τώρα μια χαρά, και τη ζηλεύω, που ισορροπεί παντού, και έπρεπε να πάει με το μέρος κάποιου υποχρεωτικά, θα πήγαινε με αυτόν που στο τέλος θα βλέπει ότι κερδίζει. Αν κέρδιζε η Δύση με τη Δύση, αν κέρδιζε η Ρωσία με τη Ρωσία. Αλλά αν οπωσδήποτε πρέπει να πάρει στάση πριν υπάρχει η τάση του ποιος κερδίζει, θεωρώ, μπορώ να αναφέρετε έτσι, το λέω από τη γνώση και από την εμπειρία μου, την ιστορική, δεν το στηρίζω πουθενά άλλο. Φοβάται τη Ρωσία. Ακόμα και ο απλός Τούρκος, ο καθημερινός Τούρκος, τους Ρώσους φοβάται. Γι' αυτό τους κάνει και τεμενάδες όταν πηγαίνουν ως τουρίστες εκεί. Ήθελε να πάρει τους S-400 για εκδούλευση και όλα τα σχετικά. Και όταν τους ρίξανε τον Ρώσον το αεροπλάνο τότε στη Συρία, όπως θυμόσαστε το 15 πότε ήταν, πήγαν οι γονιπετείς να ζητήσουν συγγνώμη. Και όταν εκτελέστηκε και ένας Ρώσος διπλωμάτης on camera στην Τουρκία, ομοίως. Τους φοβούνται τους Ρώσους. Και εκεί πέρα το στηρίζω αυτό. Το ότι είναι στη Δύση σήμερα και στο ΝΑΤΟ, ναι, αυτή είναι η λογική και αυτό λέει. Κάνω μια πιθανολόγηση κι εγώ, ανέξοδη είναι, ότι αν είχαμε ένα σενάριο τρίτου παγκόσμιου, θα πήγαινε προς τα εκεί. Κλείνοντας, θεωρώ ότι, και το εννοώ κλείνοντας, τα πράγματα δεν είναι καλά και η Ελλάδα πρέπει να έχει ξανά ομόνοια, οπωσδήποτε, να ξεπεράσει κομματικές και ιδεολογικές παροπίδες. Δεν λένε σοφίες τα κόμματα. Σοφίες λένε οι ειδικοί, και οι ειδικοί να είναι σε ομόνοια και σε συνεργασία μεταξύ τους. Τότε πραγματικά μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα, έστω και αν ομιγέννη το χάσουμε το κράτος. Διότι αν έχεις πατρίδα, κράτος ξανακάνεις. Το κράτος είναι η νομική υπόσταση της πατρίδας. Αν όμως χάσεις την πατρίδα, κράτος δεν μπορεί να κάνεις ποτέ, που είναι η νομική διάσταση. Άρα κρατάμε την πατρίδα και διατηρούμε το κράτος. Αν ομιγέννη το φέρει ιστορία έτσι και χάσουμε το κράτος, αν έχουμε διασώσει την πατρίδα, θα το ξανακάνουμε το κράτος. Αρκεί να είμαστε σε ομόνοια, σε συνεργασία και ο καθένας από το μετερίζει του, ο καθής εφοετάχθη, και όχι με εγωισμούς, και πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε ότι έχουμε πεκταράδες ατομικά, αλλά πρέπει να γίνουμε ομάδα και να έχουμε προπονητή να μας εμπνεύσει να βάλουμε γκολ, και το λέω ως παλιός αθλητής του Πόλο στον Εθνικό, όταν τότε παίρναμε επί 30 χρόνια το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας για διευκρίνηση και διαφωνία. Ευχαριστώ με τον κύριο Σταθακόπουλο. Ομίλησε ως νομικός και ως οθωμανολόγος. Συνέδεσε την περίοδο εκείνη, συνέδεσε την εποχή με τη σημερινή, με εξαιρετικό τρόπο, ως εξαιρετικός δικηγόρος που είναι.
Εδώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε για τους δύο λαούς. Έχω μια βιωματική εμπειρία. Όταν υπηρετούσα στο Ισραήλ, δύο καλοί μου φίλοι ήταν ο Παύλος Συνάντσια, ήταν ο Ουκρανός Ακάμ, ακόλουθος άμυνας, και ο Σεργέη Κοβάλεφ, ο Ρώσος Ακάμ. Ήτανε, συγγνώμη για την έκφραση, κολυτάρια. Μαζί πηγαίνανε, μαζί είχαν τελειώσει τα ίδια σχολεία κλπ. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο ένας στήριζε τον άλλον και μου εξηγούσαν κάποια πράγματα για τον ψυχρό πόλεμο, τι θα γινότανε κλπ. Μου λέει, ξέρω εγώ, ο Παύλο, λέει, πίσω από τα Ουράλια είχαμε 45.000 άρματα. Λέει. Τι θα έκανε, λέει, η Δύση τότε. 45.000 άρματα, όσα και να ρίχνατε, λέει, όσα και να καταστρέφατε. Λοιπόν, αυτή η αδελφοσύνη υπάρχει στα ανώτερα κλιμάκια, δηλαδή οι στρατιωτικές ηγεσίες και των δύο στρατών έχουν τελειώσει τις ίδιες σχολές. Έχουν τελειώσει τα ίδια σχολεία. Γιατί το 91 χωρίστηκαν. Άρα λοιπόν πριν από 30 χρόνια βγάλαν τις ίδιες σχολές. Λοιπόν, έχουν επαφές. Ελπίζω πραγματικά δηλαδή να μπορέσουν να έχουν μια ευτική κατάληξη. Βέβαια υπάρχουν και μελανά σημεία, υπάρχουν σε αυτό, όπως είναι ο Μεγάλος Λοιμός, 32-33, και όπως είναι η συνεργασία με τους Ναζί, τους Στεπάν Μπαντέρα κλπ. Και βλέπω, θα το πω, δεν το αντέχω, όταν βλέπεις την πρόεδρο του Κογκρέσου, την Πελώση, να αναφωνίζει το Σλάβα Ουκραϊάννα, λοιπόν, που είναι το σύνθημα του Μπαντέρα, λες κάτσε. Δόξα δηλαδή στην Ουκρανία. Αυτό ήταν το σύνθημα του Μπαντέρα. Θεωρείται αυτό. Σχέτως αν το επαναφέραν πάλι τώρα. Λοιπόν, αυτά τα λέω έτσι για να ερεθίσω τον Γιώργο το Φίλη, γιατί ξέρω πώς θα το πατάω. Και επίσης να επιβεβαιώσω ότι ο Φίλης ήταν πραγματικά ο μόνος που έλεγε πόλεμο. Έτσι. Την τελευταία φορά που ήμασταν μαζί στην τηλεόραση, επέμενε. Και σκέφτομαι μέσα. Ο Μπαγκάς, γιατί τον ξέρω χρόνια, θα έχει δίκιο. Όταν με ρωτάει και εμένα τι νομίζεις, λέω. Μάλλον δεν θα γίνει, αλλά άμα προκύψει ο καταραμένος παράδοχος που έλεγε ο Κλαούζεβιτς, θα γίνει πόλεμος. Και έτσι ήμουνα, το παίξα έτσι, ας πούμε, πονηρά. Και παίχτης. Λέω τώρα, ναι, σαν αίσθηση, ο Γιώργος με βοήθησε, λέω, συνέβη ο καταραμένος παράδοχος που λέει ο Κλαούζεβιτς. Λοιπόν, Φίλης Γεώργιος, βεντέτα και αυτός της τηλεόρασης. Λοιπόν, μισό λεπτό το βιογραφικό του, γιατί την άλλη φορά είχα ένα παλιό βιογραφικό και με διόρθωση. Ο Δόκτωρ Γεώργιος Φίλης είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Λίντρα College Λευκοσίας, όπου διδάσκει μαθήματα στους τομείς των ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων, διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Ο Φίλης διδάσκει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνδεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας. Το τονίζω. Λοιπόν, είμαι απόφοιτος από αυτό το πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό, το Τμήμα των Στρατηγικών Σπουδών και Σύγχρονα Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, όπου διδάσκει μαθήματα πάνω σε γεωστρατηγικά ζητήματα Ρωσίας-ΝΑΤΟ, καθώς και ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια πόρων. Ο κύριος Φίλης είναι καθηγητής στο International Μπακαλωρεά, δίπλωμα του Κολεγίου Αθηνών. Ο κύριος Φίλης είναι μέλος του Ινστιτούτου Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς και διευθυντής του ειδησιογραφικού ιστοτόπου Defense Point της Αιγής Εκδοτική, ενώ λειτουργεί σε θεσμικό επίπεδο ως σύμβουλος στην κατάρτιση κυβερνητικού έργου στους τομείς της ειδικότητάς του σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Φίλης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις και γεωπολιτική ανάλυση από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διδακτορική του διατριβή αφιερώθηκε στη συστημική ανάλυση των σχέσεων, όχι συστηματική, συστημική, ο δημιουργός, δάσκαλος, ο Γιάννης Ομάζης, για να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, το σχέσεων Ελλάδος, Τουρκίας, Ρωσίας, Δύσης, με βάση τη γεωπολιτική μεθοδολογική προσέγγιση, με ιδιαίτερη επικέντρωση σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις από το ίδιο πανεπιστήμιο, καθώς και πτυχίου στις οικονομικές επιστήμες από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Αποφύτησε από το Κολέγιο Αθηνών. Όπως βλέπετε, ο κύριος Φίλης όλων των κολεγίων είναι. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα εδώ να μας διαφωτίσει σε αυτά που συμβαίνουν και. Των αγγλοσαξονικών κολεγίων. Όχι απλά.
Και, ναι, με τις ναυτικές δυνάμεις. Λοιπόν, μην μας βγάλεις κι άλλον πόλεμο. Αυτό είναι η παράκληση. Λοιπόν, έχεις το λόγο. Να το κλείσω και να φύγω. Λοιπόν, αρχικώς θέλω να πω ότι είναι... Δεν χαίρομαι που είχα δίκιο σε αυτό το θέμα. Είναι μεγάλη μου η τιμή που άνθρωποι σαν τον Δημήτρη τον Σαθακόπουλο και τον Γιάννη τον Μπαλτζόη λένε αυτά τα λόγια. Πραγματικά δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά τους ευχαριστώ από ψυχής. Γιατί αυτό όχι... Εμείς, Γιώργο, εμείς. Όχι, όχι. Είναι ο σεβασμός μεταξύ ημών είναι κάτι το πολύ μεγάλο και το πολύ σημαντικό για να μπορούμε να βγάλουμε αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, να κάτσουμε να συζητήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Και, γιατί οι πολιτικοί δεν λειτουργούν με βάση πολλές φορές τη λογική, λειτουργούν με άλλα πράγματα. Ως περίπτωση. Λοιπόν, ένα μόνο αρχικό θέλω να πω, με αυτά που είπε ο Δημήτρης, εντάξει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία θα πάει από την ανάποδη, οπότε θα σας πω και τη δικιά μου άποψη, γιατί θα πάει από την ανάποδη. Αυτό με την Ελβετία που είπε ήταν πάρα πολύ καλό, εκεί φάνηκε η μέγιστη γνώση και ιστορική αλλά και νομική. Απλά ένας μικρός αστερίσκος. Τότε χρειάζεσαι έναν Κάρσλεϊ, έτσι δεν είναι. Χρειάζεσαι έναν ένα Μέτερνιχ. Και ένα Καποδίστρια. Ένα Καποδίστρια. Αυτό, πάω από τα τρία. Αυτό λέω. Λοιπόν, θέλω να σκεφτούμε τώρα, με βάση αυτό, τους πραγματικούς ηγέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή που μας διοικούν. Έτσι. Δηλαδή, αν μου βρει κάποιος, δεν ξέρω το, Μέτερνιχ ίσως να ήταν η Μέρκελ, αλλά μας άφησε. Έτσι. Κάρσλεϊ, σίγουρα αυτή η κυρία της Αγγλίας, ξεχνάω το και το όνομά της πλέον τώρα. Δηλαδή, να μην ξέρει... Η Τρας, εντάξει. Λοιπόν, το γράφουν με «Ει». Εντάξει, δεν το πάω, έτσι, αλλά... Θέλω να πω όταν... Όχι, οι Εγγλέζοι το γράφουν αυτό. Ναι, εντάξει. Για την αντίθεσή τους αυτά που λέει. Λοιπόν, η post-Brexit Global Britain, έτσι όπως το λένε, έτσι, η post-Brexit Global Britain έχει υπουργούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα βασικά της γεωγραφίας και δεν λέω εγώ τώρα να πάνε στο κάποιο, τι να πω τώρα, περίχωρο της Αγίας Πετροπόλης, αλλά για το τι συζητάμε και πού βρίσκονται τι. Και πάνε να κάνουν συζήτηση. Εδώ είναι εγώ που εμένα το θεωρώ είναι ανατριχιαστικό. Ο κύριος Ζωζέπ Μπορέλ, τι επάγγελμα, τι επαγγέλλεται. Νομίζω ότι είναι οδοντίατρος ή μου φαίνεται. Είναι της ιατρικής επιστήμης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, στην πιο κρίσιμη εποχή, και εδώ συμφωνώ απολύτως, που είπε ο Δημήτρης, δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη στιγμή από την περίοδο της κρίσης των πυράβλων της Κούβας μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο κρίσιμη στιγμή. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι από τη μία είναι ένας άνθρωπος, ο Βλαδίμηρος Πούτιν, 25 χρόνια και πρόεδρος επί της ουσίας ή πρωθυπουργός και πρώην αξιωματικός ΚΚΜΠ, και από την άλλη, έχεις ανθρώπους που δεν ξέρουν που πέφτει, δηλαδή που είναι τα βασικά πράγματα των αντιπάλων τους. Ή συζητάνε με πολιτικές ή τοποθέτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν υφίσταται πλέον οι πραγματικότητες τις οποίες λένε. Άρα λοιπόν, εγώ το φοβάμαι. Αυτό με την Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή ως ιδέα. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το αυτό επικοινωνήσεις σε ποιους, Δημήτρη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί και το κυριότερο, οι πολιτικοί που φτιάξαν την Ελβετία είναι αυτοί που βιώσανε τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντες Πολέμους. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε, γι' αυτό δεν είναι ούτε καν μειωτικό ούτε τίποτα, είναι πραγματικότητα. Δεν έχουν βιώσει, γιατί η γενιά μας δεν έχει βιώσει μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουν εμπειρία πολέμου, εσείς είστε στρατιωτικοί, αν όχι όλοι περισσότεροι. Οπότε ξέρετε καλύτερα από όλους πόσο άσχημο πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι αλαζόνες πάρα πολύ. Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν πολλές φορές. Και στο ερώτημα αυτό που είπε ο Δημήτρης, που είπανε έχουν τα λεφτά, τι διάολο θέλουν, η απάντηση είναι αυτό που έλεγε στο φασιστικό καθεστώς. Το φασιστικό καθεστώς λέει, δεν θέλω τα λεφτά σας, θέλω την ψυχή σας πλέον. Τα λεφτά σας τα έχω. Θέλω να κάνετε αυτό που θέλω.
Και όχι θέλω να κάνετε αυτό που θέλω, θέλω να κάνετε αυτό που θέλω και να μου λέτε και ευχαριστώ και να με ευγνωμονείτε που το κάνετε. Αυτό είναι το βασικό της υπόθεσης. Δεν θέλω τα λεφτά σου, θέλω την ψυχή σου πλέον. Τα λεφτά τα εγώ τα έχω. Εγώ έχω τον Μπακίρι, εγώ έχω το χρήμα, εγώ έχω τα πάντα. Όχι εγώ, αυτοί. Λοιπόν, άρα εδώ ζούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολύ μικρές ηγεσίες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και δεν έχουν βέβαια, λόγω της τριφυλότητας των τελευταίων 60-70 ετών, δεν αντιλαμβάνονται πού πάνε τον κόσμο. Έτσι, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Αλλά απλά καταλαβαίνετε ότι εμείς εδώ συζητάμε, είμαστε στο δυτικό στρατόπεδο και καλώς είμαστε, συζητάμε για το σπίτι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ εκεί που πραγματικά αρχίζω και ανησυχώ είναι ότι για πιο απλά πράγματα, τα οποία όμως είναι σημαντικά, δηλαδή κοινή αγροτική πολιτική και ενεργειακή πολιτική, έχουν λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ιστορικός τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα οδηγηθούμε σιγά σιγά σε επισητιστική κρίση. Γιατί η επισητιστική κρίση τώρα θα αρχίσουν οι μεγάλοι μας πολιτικοί. Στο τέλος φταίνει η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ουκρανία. Ούτε η Ρωσία θα φταίει. Και αυτό το οποίο έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής. Η χώρα, εάν γίνει κάτι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Εάν γίνει κάτι πιο άσχημο από αυτό που συμβαίνει και θα κρατήσουν όλοι τα φαγητά για την πατρίδα τους, εμείς δεν μπορούμε να θρέψουμε τον ελληνικό πληθυσμό. Ή, εν πάση περιπτώσει, τους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα. Όλοι, όλους. Δεν μπορούμε να τους θρέψουμε. Και αυτό θα σας μιλήσουν, μπορεί να σας μιλήσουν, έχω να σας προτείνω και ονόματα, να σας κάνουν διαλέξεις. Να κάνουν, να συζητήσουμε, ας πούμε, για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν. Αυτό δεν φταίει ο Έλληνας αγρότης. Φταίει αυτός που του λέει, ξερίζωσαι αυτό που έχεις για να βάλεις φωτοβολταϊκό. Έτσι. Λοιπόν, άρα, γενικά μιλάω, έχουμε ηγεσίες οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται τη δυσκολία της κατάστασης. Δεν λέω για την Ελλάδα, λέω, μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή, για τη Δύση. Αυτό λοιπόν κρίνοντας από το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής σε σημαντικότατα θέματα, ανησυχώ πάρα πολύ για το πώς λειτουργούν με τη Ρωσία. Πάει αυτό. Δεύτερο που θέλω να πω. Η Ρωσία πρέπει να είμαστε απέναντί της. Η απάντηση είναι θετική, ναι, πρέπει να είμαστε απέναντί της. Διότι εμείς ακριβώς τα είπε έτσι όπως είναι ο Δημήτρης πριν, η έννοια της εθνικής κυριαρχίας, η έννοια της αυτοδιάθεσης. Εμείς έχουμε πρόβλημα με την Κύπρο, έτσι, βιώνουμε αυτό το οποίο βιώνουμε με την Τουρκία, άρα δεν μπορούμε πουθενή να συζητήσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια ορθή πρακτική στις διεθνείς σχέσεις. Έτσι, σίγουρα. Πρέπει να είμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είσαι στρατιωτική και το καταλαβαίνετε καλύτερα. Γεωπολιτικός είμαστε ένα ναυτικό έθνος. Βρεχόμαστε τα σύνορά μας από τρεις πλευρές από θάλασσα και δεν μπορούμε, δεν έχουμε την δύναμη και δεν θα ήταν και ορθό και σοφό να έχουμε εχθρικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη του πλανήτη. Αυτό το λέω εγώ. Τα εξήγησε πολύ ωραία ο Ιωάννης Μεταξάς. Έτσι. Στους εκδότες, νομίζω, στους αρχισυντάκτες των εφημεριδών, όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν μπήκε η χώρα μας. Μέσα που το εξήγησε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει να είσαι και πρέπει να είμαστε με τις ναυτικές δυνάμεις και δεν μπορούμε να είμαστε με τις υπηρετικές δυνάμεις. Τότε Γερμανία, τώρα προφανώς Ρωσία. Άρα το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Πρέπει, σόνι και καλά, να έχουμε εχθρικές σχέσεις με τη Ρωσία. Είμαστε απέναντι. Απολύτως αποδεκτό. Ως πολιτική ούτε μπορείς να πεις σε κάποιον γιατί. Συμφωνώ με την έννοια ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε πολιτικός να μας λέει ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απολύτως αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό που είπε ο στρατηγός. Σλάβα Ουκραίνα. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Άρα λοιπόν η σωστή πλευρά της ιστορίας θα φανεί στο τέλος εάν έχουμε ιστορία μετά από ό,τι θα συμβεί. Έτσι, όχι εμείς, γενικά μιλάω τώρα. Άρα λοιπόν, πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτό που γίνεται. Διαφωνώ κι εγώ ότι δεν ήταν σωστό να κάνουμε αυτό το statement. Γιατί αυτό που έγινε ήταν statement, που λέμε.
ήτανε δήλωση ότι είμαστε ανοιχτά εχθροί απέναντί σου. Και σας λέω τώρα, βάλτε την Αλεξανδρούπολη, την Σούδα, τη Λάρισα και οτιδήποτε άλλη διευκόλυνση δίνουμε στη Δυτική Συμμαχία και βάλτε 4-130 με όπλα. Ποιο είναι πιο σημαντικό γεωπολιτικός για την Δυτική Συμμαχία? Προφανώς οι διευκολύνσεις που τους δίνουμε για να μεταφέρουν σύντομα, γρήγορα και οικονομικά όσο γίνεται τις δυνάμεις εκεί που θα κάνουν. Και για ποιο λόγο εμείς στείλαμε και κάναμε μια τέτοια κίνηση απέναντι σε οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη? Εγώ λέω ακόμα να είμαστε στη Ρωσία, το κάναμε στην Αμερική. Για ποιο λόγο? Ποια ήταν η λογική αυτή? Η λογική κατά την άποψή μου ήταν μία. Είναι η ίδια λογική που βγήκε ο κύριος Ζελένσκι και η κυρία Ζελένσκι και αρχίσανε και λέγανε ευχαριστούμε την Τουρκία για την τρομερή της βοήθεια και τον άλλο. Η λογική είναι ότι θέλουν από την αρχή οι Δυτικοί, επειδή γνωρίζουν ότι θα συνεχιστεί η ιστορία, θέλουν να ξεκαθαρίσουν τον νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ότι δεν θα υπάρχει ουδεμία περίπτωση να κινηθούν προς τη Μόσχα. Αυτό είναι όλη η υπόθεση. Θα μπορούσαμε να, και μέσα σε αυτό εντάσσω και την τελευταία συνάντηση, την προχθεσινή του Πρωθυπουργού μας με τον κύριο Ερντογάν. Δεν έγινε επειδή ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Ερντογάν, φαντάζομαι. Έγινε γιατί κάποιοι άλλοι μας είπαν, παιδιά, μαζευτείτε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν για τα συμφέροντα της συμμαχίας. Δεν ήταν για τα συμφέροντα τα δικά μας. Δεν ήταν για τα συμφέροντα τα δικά μας. Ήταν μόνο της συμμαχίας. Το ίδιο πράγμα κάναμε στη Θράκη με τους Πομάκους. Για τα συμφέροντα της συμμαχίας, πολλούς από αυτούς κάναμε Τούρκους. Έτσι δεν είναι? Πολλούς από αυτούς ενσυνειδήτως ανοίξαμε το λύκειο, το Μπαγιάρ, κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και είπαμε θα τους κάνουμε Τούρκους για να μην τους κάνουμε, ξέρω εγώ, μην μείνουν Βούλγαροι, Σλάβοι ή οτιδήποτε θεωρούσαν και έχουμε το κομμουνιστικό κίνημα. Άρα λοιπόν, για ακόμα μία φορά τους κάνουμε Τούρκους, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Το επιχείρημα ότι υπερασπιζόμεθα με τα 4-130 ή τα 2 πόσα στείλαμε, εν πάση περιπτώσει, τους Έλληνες της Μαριούπολης είναι εγκληματικό. Εγκληματικό να το πεις. Αφού γνωρίζεις, ρε αδερφέ, ότι οι πρώτοι που θα καταληφθούν από τους Ρώσους είναι η περιοχή που είναι οι Έλληνες της Μαριούπολης. Δηλαδή, τι κάνεις με αυτό? Είναι σαν να τους κάνεις εχθρούς απέναντι στους Ρώσους. Τους δικούς σου. Και με τι μούρι μετά θα πας να διαπραγματευτείς για τους Έλληνες Μαριούπολης? Με τη νέα ηγεσία. Είτε είναι αναγνωρισμένη, είτε δεν είναι αναγνωρισμένη. Είναι αυτή όμως εκεί. Με πώς θα διαπραγματευτείς για τους 100.000 Έλληνες εκεί? Ή πάλι θα φτιάξουμε πόλη νέα Μαριούπολη κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Με τους άφρονες που κάνουν αυτά που κάνουν. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να το κάναμε αυτό. Και το λέω ευθαρσώς, ότι δεν έχει ουδεμία λογική. Ουδεμία. Ακόμα, ξέρετε, η μόνη δικαιολογία είναι μας έχουν υποσχεθεί κάτι. Τι μας έχουν υποσχεθεί βέβαια, ούτε θα το γνωρίζουμε. Ούτε θα το μάθουμε ποτέ τι μας έχουν υποσχεθεί για αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε δεν εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα. Με τίποτα. Είστε στρατιωτικοί, οι περισσότεροι καταλαβαίνετε ότι η σημασία είχε να δώσουμε τις βάσεις. Τις οποίες αν χειροτερέψει η κατάσταση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν χειροτερέψει, θα γίνει νόμιμο στόχος η Αλεξανδρούπολη και το γνωρίζετε. Τον Καλύμπρ μπορεί να στον πετάξει. Εάν η κατάσταση χειροτερέψει. Έτσι. Και δεν θα πω ότι πάμε σε πυρηνικά, εάν χειροτερέψει σε συμβατικό επίπεδο. Το Καλύμπρ τον έχουμε δώρο, πακέτο τον έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά δεν λέω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις. Προφανώς πρέπει και να τιμήσουμε την υπογραφή μας και κάνουμε τις επιλογές μας. Αλλά αυτό, από το να το δείξεις και να του δείξεις του άλλου ότι είσαι εχθρός του, είναι πολύ και βαρύ αυτή τη στιγμή. Υπερασπίζουμε τους Ρώσους? Όχι. Ποιος
ποιος είναι υπεύθυνος εν πολλής για τη μικρασιατική καταστροφή και το επιβίωσε ο Κεμάλ Ατατούρκ? Τα είπε ο Δημήτρης. Ποιος δημιούργησε το μακεδονικό με τον πασλαβισμό του? Δεν το πρόλαβε να το πει ο Δημήτρης, το λέμε εμείς. Η Ρωσία, μέσω της Βουλγαρίας. Ποιος έδωσε στα 400 και κάνει τον Κινέζο ότι είναι αμυντικό όπλο, ενώ δίνει υποτίθεται τον αέρα υπεροχής και την ασφάλεια στην Τουρκία, για ποιον λόγο? Εναντί της αεροπορίας του Κουρδιστάν, εναντί της αεροπορίας της Συρίας, της Αρμενίας ή της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας? Ποιος μας δούλευε, αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ κατά την άποψή μου για τη δικιά μου ηθική, ποιος μας δούλευε και μας κορόιδεψε όταν έγινε τζαμί η Αγία Σοφία και βγήκαν οι Τούρκοι, οι Ρώσοι και λέγανε εντάξει θα πηγαίνουν οι τουρίστες χωρίς εισιτήριο? Την Αγία Σοφία, εκεί που πήγε η πριγκίπισσα Όλγα και είπε αν υπάρχει Θεός υπάρχει εδώ μέσα, και μας δουλεύανε. Άρα λοιπόν, απλά δίνω παράδειγμα. Δεν το συζητάω για το εκκλησιαστικό, γιατί εκεί είναι και άλλο παπά Ευαγγέλιο, να το πω έτσι. Αλλά έχουμε απόλυτη διαφορά. Άρα λοιπόν, ουδείς από εμάς θα πει ότι ναι, το ξανθό το γένος και θα έρθει. Όχι. Όμως γεωπολιτικός πάλι στεγνός, ισχυρίζομαι ότι αν γίνει ιστορία με την Τουρκία, ακόμα και αν είναι σύμμαχος της Ρωσίας του, να το πω έτσι, η Ρωσία δεν τη συμφέρει η Τουρκία να ελέγχει ταυτοχρόνως τη μισή Μαύρη Θάλασσα, το μισό Αιγαίο και μάλιστα τους σημαντικούς διάβλους του Αιγαίου και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν τη συμφέρει την Τουρκία, τη Ρωσία, τη Μαύρη Μαυατάν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όταν γίνει αυτή η ιστορία, η προσπάθεια της Τουρκίας, η Ρωσία θα είναι απέναντι από την Τουρκία. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς γιατί το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή? Γιατί? Ποιος ο λόγος να το κάνουμε αυτό? Δεν δώσαμε ό,τι πρέπει στη συμμαχία? Έπρεπε να τους στείλεις, είστε και στρατιωτικοί, δεν ξέρω καν τι στείλανε, αλλά στέλνουν από τα νησιά από ό,τι κατάλαβα και στέλνουν και ρωσικά όπλα. Λοιπόν, χρειάζονται, δεν χρειάζονται? Γιατί είχαμε και τέτοιου τύπου στρατιωτικού τύπου τοποθετήσεις του τύπου ότι δεν πειράζει, τα ρωσικά όπλα είναι δευτεράτσες. Έτσι. Ως αν η αντιεροπορική ασπίδα των σχηματισμών μας, ειδικά των διθωρακισμών κτλ., δεν βασίζεται σε μικρού και μεσαίου ελληνικούς ρωσικά όπλα, σαν να μην έχει Κύπρος το βασικό της αρματικό δυναμικό και το αντιεροπορικό να μην είναι ρώσικο. Λοιπόν, απλά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και από την ποιότητα των επιχειρημάτων δεν στέκει πουθενά αυτό το πράγμα. Και εάν δεν στέκει πουθενά, θα μπορούσες να διαφωνήσεις. Οκ, διαφωνούμε, αλλά εδώ τώρα δεν είναι το θέμα μας. Διαφωνώ πολιτικώς με κάποιον. Είναι ότι βαδίζουμε προς μια τεράστια ανάφλεξη στην περιοχή, η οποία ούτως ή αλλιώς θα είμαστε στο επίκεντρο. Θα είμαστε στο επίκεντρο, γιατί γίνεται στη γειτονιά μας. Απλά πλέον μπαίνουμε και στο στόχαστρο, όχι απλά είσαι στο επίκεντρο. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτησή μου γενική πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα πάω στο τι θα γίνει μετά. Το να πούμε τι δεν έγινε, αυτά με την ηρωοποίηση του Ζελένσκι θα το δείτε πολύ σύντομα όταν θα τελειώσει, εάν τελειώσει και υπάρχει Ουκρανία. Θα δείτε τους Ουκρανούς που θα αρχίσουν να ρωτάνε τον Ζελένσκι, όχι τι έκανε, τι δεν έκανε, πριν ξεκινήσει η ιστορία. Γιατί αποχώρησε από τη συνθήκη του Μίνσκ, από τις συμφωνίες του Μίνσκ? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εκόφευε σε αυτό που γινόταν στην παραμεθόριο Ντομπάς, Λουγκάνσκ, με τις διάφορες ασυμμαχίες και θύματα? Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο, αφού οι Αμερικανοί λέγανε ότι δεν θα μπούμε, παιδιά, δεν θα βάλουμε στρατεύματα, για ποιο λόγο δεν έριξε λίγο νερό στο κρασί του πριν γίνει εισβολή, για να διαπραγματευτεί κάτι με το Ρώσο, για να μην γίνει εισβολή? Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, όχι να μην γίνει, να το πω διαφορετικά, να κόψει κάθε δικαιολογία στον Πούτιν να κάνει εισβολή. Ο Πούτιν, αν ήθελε να την κάνει, θα την έκανε ούτως ή αλλιώς, βέβαια, όπως καταλαβαίνει. Όπως και την έκανε. Λοιπόν,
Από εκεί και ύστερα. Τι συμβαίνει, τι νομίζω ότι γίνεται στο ευρύτερο πλαίσιο και μάλλον όχι τι γίνεται, πώς θα καταλήξουμε σε αυτή την ιδέα. Τα σενάρια είναι δύο, κατά την άποψή μου. Το ένα σενάριο είναι ότι θα πάμε σε ένα ψυχρό πόλεμο. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι θα πάμε σε ένα θερμό πόλεμο. Λοιπόν, το ψυχρός πόλεμος έχει να κάνει με μια Ουκρανία, λίγο πολύ όπως την περιέγραψε ο Δημήτρης. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ουκρανία, οπωσδήποτε η περιοχή του Ντομπάς και του Ντονιέτσκ, έτσι από τη στιγμή που την αναγνώρισε ως ανεξάρτητο ο Πούτιν, δεν νομίζω πλέον ότι υπάρχει ούτε μια περίπτωση να μπει σε κανένα καντονιακό πλαίσιο της Ουκρανία, της μιας Ουκρανίας. Επίσης, το άλλο που θεωρώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί είναι να γυρίσει υπό ουκρανικό έλεγχο τουλάχιστον η Αζοφική. Δηλαδή, όλη βόρεια, το βόρειο μέτωπο της θάλασσας της Μεωτίδας Λίμνης. Έτσι. Λοιπόν, η Αζοφική. Και βέβαια, εάν συνεχίσει να το σκέφτεται ο κύριος Ζελένσκι, προφανώς θα χάσει και την Οδυσσό πολύ σύντομα, νομίζω. Άρα, ίσως να φτιαχτούν δημοκρατίες, όπως είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ, όπως το λένε, να κάνει κάτι στη Χερσόνα, να κάνει κάτι, δεν ξέρω, στην Οδυσσό, οι οποίες, επειδή είναι ομοσπονδιακό το σύστημα της Ρωσίας, εάν δεν κάτσουν να συζητήσουν οι Ουκρανοί, λαμβάνοντας υπόψη τους το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης και όχι στο τι δείχνει το Instagram στη Δύση, θα τις χάσουν αυτές τις περιοχές και δεν πρόκειται να υπάρχουν καν σε ομόσπονδο κράτος μέσα στην Ελβετία, τύπου Ελβετίας. Και θα γίνουν κάποια δημοψηφίσματα και σε ένα δεύτερο χρόνο ίσως και να ενσωματωθούν στη Ρωσία, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι ομοσπονδιακό, επαναλαμβάνω, το σύστημα της Ρωσίας, οπότε έχει τη δυνατότητα να το παίξει έτσι. Λοιπόν, θα μείνει κάποια Ουκρανία. Θα μείνει. Προφανώς από την πρώτη μέρα είπαν οι Ρώσοι ότι θα υπάρχει Ουκρανία. Προφανώς η Ουκρανία η δικιά τους είναι αποναζιστικοποιημένη, όπως το λένε. Έτσι όπως το είπαν ήταν όμως διπλωματικό. Δηλαδή το αποναζιστικοποιημένο μπορεί να σου πούνε τώρα ότι είναι τα στρατεύματα. Αυτά τα τάγματα που λένε, τα μεγάλα που είναι σαν μεραρχίες, όπου θα τα καθαρίσουμε. Άρα η αποναζιστικοποίηση δεν πιάνει το πολιτικό σκέλος. Οπότε να υποκριθούν ότι δέχονται τον Ζελένσκι. Γιατί αυτό που έχει αλλάξει ίσως από την ρωσική θέση από την αρχή μέχρι τώρα, μετά από 2 εβδομάδες, 20 μέρες, είναι ότι φαίνεται ότι αποδέχονται τον Ζελένσκι τουλάχιστον για την ώρα ως τύπης ομιλητή. Άρα λοιπόν ίσως αυτό να συμβεί. Εσείς είστε στρατιωτικοί, δεν κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί έχουν καθυστερήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, υπάρχουν και πολιτικά και ιδεολογικά και το θέμα ότι η Ρωσία δεν θέλει να τους, δεν ήθελε αρχικώς να τους χτυπήσει, αλλά βέβαια και η αδυναμία εμφανής του ρωσικού στρατού σε κάποια θέματα επιχειρήσεων. Πάω τώρα στο επόμενο. Για ποιο λόγο γίνεται έτσι? Μάλλον τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα δημιουργηθεί, κατά την άποψη μου, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, κάποιο σύνορο μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Θα δημιουργηθεί ένα καινούριο σιδηρούν παραπέτασμα. De facto. Τώρα θα είναι μέσα στην Ουκρανία. Θα είναι η Ουκρανία αυτή που θα έχει απομείνει στη Δύση ή θα είναι στην Ανατολή. Αυτό δεν ξέρω. Εδώ είναι το θέμα τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση και αναλόγως με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα θα έχει μια τεράστια διαφορά από το προηγούμενο. Το προηγούμενο έγινε μεταξύ συμμάχων που βρέθηκαν μεταξύ τους. Δηλαδή οι Σοβιετικοί με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους αγκαλιάστηκαν στον Έλβα, όπως έχουμε δει στα φιλμάκια και τα λοιπά της εποχής. Εδώ τώρα θα γίνει μέσω πολέμου. Άρα αυτό το σύνορο δεν θα είναι σύνορο ψυχρού πολέμου, σταθερό, δύο συμμάχων που έρχονται και συγκλίνουν. Θα είναι το αποτέλεσμα ενός πολέμου των 6 ημερών, άρα ασταθού συνόρου, ο οποίος εν πολλής μπορεί να περιμένει τον επόμενο γύρο. Δηλαδή 67-73. Και στο ενδιάμεσο αυτό θα έχουμε ένα πόλεμο φθοράς. War of attrition. Το οποίο εκεί είναι που φοβάμαι πραγματικά ότι είναι το επικίνδυνο πράγμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή πολλοί στην Ουκρανία δεν θα αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα, οι δυτικοί προφανώς θα τους ενισχύουν και τα λοιπά, οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους, οι Λευκορώσοι θα κοιτάνε τους Πολωνούς τι θα γίνει, θα πέφτουν και κάτι τίποτα βόμβες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένα σταθές σύνορο. Αυτό προσπαθούμε. Ένα σταθές
που θα είναι μια κατάσταση τύπου Αιγύπτου-Ισραήλ στο Σουέζ 67-73 και όχι ένα σύνορο σταθερό όπως είναι της Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του ψυχικού πολέμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα έχουμε στρατιωτικοποίηση. Έτσι, είναι ξεκάθαρο πλέον, μιλάμε για πάνω από 100.000 Αμερικανούς που θα έρθουν, θα είναι στην Ευρώπη, το λιγότερο πλέον, έτσι, οι οποίοι θα διαχυθούν σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως νομίζω με κέντρο θα είναι η Πολωνία και η Γερμανία. Άρα λοιπόν θα έχουμε στρατιωτικοποίηση στην περιοχή μας. Γι' αυτό λέω ότι επειδή δεν θα λήξει καθαρά, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σταματήσει και θα περάσει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο που θα σταθεροποιηθεί. Θα είναι μια φάση καπάκι μία με την άλλη. Εκεί λοιπόν είναι το επικίνδυνο και το τι θα κάνει η Τουρκία, γιατί θα την πιέζουν οι Αμερικανοί πάρα πολύ για να ανοίξει τα ασθενά, να περνάνε οι ενισχύσεις, να γίνεται. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι με την Τουρκία και νομίζω λοιπόν ότι θα πάει κάπως έτσι η κατάσταση. Τώρα, σε γεωστρατηγικό γεωπολιτικό επίπεδο, στο ερώτημα έπρεπε να γίνει αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης, ρητορικός. Να τολμήσω να πω ότι έπρεπε υπό την έννοια που λέει ο Καβάφης, όπως το είπα, το έχω πει. Περιμένω τους βαρβάρους, θέλουμε βαρβάρους. Για να γίνουν όλα αυτά στην Δυτική Ευρώπη, πρέπει να είναι ξεκάθαρη απειλή. Για να πάει λοιπόν πλέον ο κύριος Σόλτς και να πει 100 δισεκατομμύρια αδερφέ, εξοπλισμός. Για να αρχίσουν να δουλεύουν οι βιομηχανίες και να ίσως να ξεπεράσουμε και την κρίση, θεωρητικά. Λοιπόν, για να επανέλθουν οι Αγγλοσάξονες του Τραμπ που έλεγε ότι παιδιά βάτε λεφτά και εσείς δεν μπορώ εγώ μόνος μου ως ΝΑΤΟ και του Biden, του κυρίου Biden που είπε America is back. Για να γίνουν αυτά τα δύο και να βγει ψεύτης ο κύριος Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, χρειάζεσαι τους βαρβάρους αντε πόρταση. Αυτό χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν, η Ουκρανία νομίζω ότι λειτουργήσε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν η βολικότερη των χωρών για να γίνει αυτό. Δεν είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δυνητικός μπορείς να καλυφθείς, έτσι, ότι δεν θα γίνει κάτι το μη ελεγχόμενο, έτσι. Μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη Ρωσία, ένα μεγάλο πόλεμο τριβής, έτσι, και να τις κόψεις πολιτικό κεφάλαιο. Τι επίσης συμβαίνει ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Γερμανία. Τι κάνει η Γερμανία, 100 εκατομμύρια σου λέει για ένα χρόνο, μεγάλε, θα φτιαχτεί ξανά η Wehrmacht, όχι η Reichswehr. Όχι. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο επανεξοπλισμός της θα γίνει ελεγχόμενος υπό τον Αγγλοσάξονα αυτή τη στιγμή, θα γίνεται μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είναι περισσότερο, κατά την άποψή μου, η περίοδος 1950-55 όπου συζητιόταν πώς θα επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Αλλά θα επανεξοπλίστηκε ελεγχόμενα για να αντιμετωπίσει ως δυνητικό ή πραγματικό πεδίο μάχης στους Σοβιετικούς. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, απλά είναι λίγο πιο ανατολικά του σύνορα. Αυτό. Και η διαφορά του είναι ότι θα είναι πολύ πιο ασταθές σε σχέση με αυτό του προηγούμενου ψυχρού πολέμου. Και ταυτοχρόνως, αφού την εξοπλίζεις, θα την ελέγξεις και ενεργειακά, είπε ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Σόλτς είπε δύο LNG διελιστήρια φτιαγμένα στη Γερμανία, που δεν έχει. Είναι εντυπωσιακό αυτό, άμα το σκεφτεί κανείς. Γιατί δεν έχει? Γιατί 20 χρόνια η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σρέντερ. Στον κύριο Σρέντερ, γιατί δεν του βάζουμε κυρώσεις? Τώρα που το σκέφτομαι, δεν το σκέφτομαι. Το έχω ακούσει από έναν καλό αναλυτή οικονομικών. Γιατί δεν του βάζουμε τον κύριο Αγάδη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος το όνομά του. Πάς περιπτώσει. Γιατί δεν του βάζουμε? Γιατί δεν βάζουμε στους Τούρκους και στη Ροσάτομ και δεν δικό μου πάλι από τον ίδιο άνθρωπο. Αδαλή, τον κύριο Αδαλή. Γιατί δεν του βάζουμε? Δεν βάζουμε και στη Ροσάτομ, η οποία φτιάχνει πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία. Λέω εγώ. Δεν λέω εγώ, λέει ο άνθρωπος και εγώ απλά το μεταφέρω. Το οποίο ήταν πολύ λογικό. Λοιπόν, άρα, τι συμβαίνει? Η Γερμανία θα επανεξοπλιστεί ελεγχόμενα και ξέρετε τι θα γίνει. Τις κόψαμε.
της κόψαμε τον Drachna Hosten. Αυτό έγινε. Αυτό που έγινε. Το Drachna Hosten των Γερμανών γίνεται είτε με πόλεμο, είτε με οικονομικό, εν πάση περιπτώσει, δημιουργία σφαίρας επιρροής. Δηλαδή, έχεις Ρίμπεντροπ Μολότοφ, έχεις Μέρκελ, Αγωγιούς και τα λοιπά, Σρέντερ και Πούτιν. Μπορεί να έχεις βέβαια τεύτονες υπότες, έτσι, Αλέξανδερ Νιεύσκι. Μπορεί να έχεις, επίθεση εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η Γερμανία, για να γίνει μεγάλη δύναμη, πρέπει να κοιτάει προς την Ευρασία. Δεν μπορεί η Γερμανία ως δυτική δύναμη, είναι ένα απόκομα των Αγγλοσαξόνων ιστορικώς. Ακόμα και η Προσία. Έτσι, γιατί φτιάχτηκε και πήρε δάφη στην δυτική Γερμανία με το συνέδριο του Βερολίνου, γιατί την ελέγχαν οι Άγγλοι και ξέρανε για ποιο λόγο. Βέβαια το μεγάλο τους λάθος ήταν ότι το κάνανε τελικά. Και το πληρώσανε με δύο παγκόσμιους πολέμους μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ισχύς της Γερμανίας είναι στην Ανατολή, δεν είναι στη Δύση. Και αυτό που έγινε, τις βάλανε παιδιά, συγγνώμη, τώρα ήταν με το φοιτητικό αυτό. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, τις βάλανε σύνορο. Της κόψαν το ενεργειακό, δεν την αφήνουν ούτε να συνεργαστεί, την έχουν να είναι εχθρός. Γι' αυτό ήταν μεγάλη δύναμη η Γερμανία επί Μέρκελ. Και δεν το θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι έγινε τώρα, μα έγινε ένα μήνα που άλλαξε η Μέρκελ. Είναι τρομερό αυτό. Και ένα μήνα από ό,τι μπήκε σε λειτουργία ο Nord Stream 2. Πώς εξηγεί κάποιος ότι βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, και μπροστά στον κύριο Σόλτς του λέει τέρμα ο Nord Stream 2 και δεν λέει τίποτα ο Σόλτς. Δηλαδή αυτό δεν μας το κάνουν ούτε οι Γερμανοί σε εμάς την εποχή των μνημονίων. Δεν το κάνανε. Και βγήκε ο Αμερικανός και του λέει του Σόλτς, αδέρφια, κομμένου. Άρα λοιπόν, τι συνέβη, συμβαίνει αυτό το είπε που λέει ο Λόρδος Σίτσμιχ με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. America in, Russians out, Germans down. Αυτό συνέβη με την Ουκρανία. Γεωπολιτικός το λέω έτσι, στεγνά, γεωπολιτικά. Και γιατί συμβαίνει αυτό και κλείνω. Συμβαίνει γιατί έχουν αποφασίσει οι Αγγλοσάξονες με βάση την αγγλοσαξονική γεωπολιτική σχολή, Μακίντερ μπλα 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 και τα λοιπά, μη σας κουράζω ξανά με αυτά, ότι θα πρέπει η μεγαλύτερη πυρωτική ευρωπαϊκή δύναμη να μην συνεργαστεί με τη μεγαλύτερη ευρωσιατική, να κοπεί το σχέδιο Βλαδιβοστόκ Λισαβόνας για να μην φτιαχτεί μεγάλη ευρωσιατική δύναμη και να πάρουμε λοιπόν ξανά τη Δυτική Ευρώπη μέσα σε ένα πλαίσιο αγγλοσαξονικό. Εξού και για το λόγο αυτό έφυγε η Βρετανία το 2016, δεν έφυγε τυχαία και κατά λάθος. Για να πάμε λοιπόν να κάνουμε την διπλή ανάσχεση, dual containment, απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα. Η Ρωσία όμως νομίζω ότι δεν ήταν το βασικό πρόβλημα. Η Ρωσία ήταν ο παράγοντας ο οποίος θα έκοβε την ισχύ της Γερμανίας. Γι' αυτό έγινε με τη Ρωσία. Το βασικό του των Αμερικανών είναι η Κίνα. Αλλά ο τρόπος για να πάρεις τη Δυτική Ευρώπη δεν μπορείς να τους πείσεις. Δεν μπορείς να πεις στη Γερμανία ότι υπάρχει στρατιωτική απειλή από την Κίνα, ενώ όμως με τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δουλεύτηκε, δηλαδή μιλάμε όχι για υψηλή στρατηγική, έτη φωτός μπροστά. Είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε. Ή επασφαλώσει τρομερό έτσι όπως το εκμεταλλεύονται. Η ουσία του πράγματος λοιπόν είναι ότι οι Αγγλοσάξονες επανήλθαν. Γιατί αυτό θα συμβεί, αυτό συμβαίνει, και θα πάρουν τη Δυτική Ευρώπη για να γίνει ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παίχνιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά για αν δεν μπορούσαν να αφήσουν τη Δυτική Ευρώπη και τη Γερμανία πρώτον από μόνη της ως μεγάλη δύναμη και αυτόνομη και κατά δεύτερο να έχει ενεργειακή σχέση με τη Ρωσία και οικονομική με την Κίνα. Άρα λοιπόν κόπηκε όλο αυτό και τώρα θα πάμε στο επόμενο στάδιο όπου ο νέος ψυχρός πόλεμος θα είναι, νομίζω, με την Κίνα και θα φτάσει μια γενιά. Το ερώτημα βέβαια είναι, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, είναι επειδή αυτό δεν είναι απλά σχεδιασμός, είναι προφανώς μια τάση γεωπολιτική, έτσι, την οποία εκμεταλλεύεται και τις συγκυρίες. Αυτό δηλαδή που συνέβη. Έτσι, δεν υπονοώ ότι το κάνανε επίτηδες.
Υπονοώ όμως ότι εκμεταλλεύτηκαν συγκυρία η οποία έχει ανακύψει. Και βέβαια είναι μια τέτοια συγκυρία η οποία, πώς να πω τώρα, υποβόσκει χρόνια. Δεν είναι τωρινή υπόθεση αυτή. Έτσι. Και θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Απλά λέω ότι το κακό σενάριο είναι να ξεφύγει αυτό. Γιατί το ερώτημα είναι η Ρωσία τι θέλει από όλη αυτή την υπόθεση. Η Ρωσία θα λειτουργήσει με βάση το ρόλο που της έδωσαν οι Αγγλοσάξονες. Άμα διαβάσετε Ρώσους γεωπολιτικούς, ακόμα και τον Τζουγκάνοφ να διαβάσετε, έγραψε ένα βιβλίο που είναι παραφθορά του βιβλίου του Σπάικμαν. Του Ολλανδοεβραίου καθηγητή του Yale, ο οποίος πήρε τη θεωρία του Μακίντερ, τη βασική αγγλική, και τη μετέτρεψε όπως τη βλέπουν οι Αμερικανοί κατά βάση. Λοιπόν, ο Τζουγκάνοφ, οι ίδιοι οι Ρώσοι, χρησιμοποιούν, παίρνουν ως δεδομένο τη γεωπολιτική θεωρία που ξεκίνησε από τον Μακίντερ. Ο ευρασιατισμός τους, ο ευρασιανισμός τους βασίζεται πάνω εκεί, επί της ουσίας. Άρα αποδεικνύεται ότι είναι σωστή η ανάγνωση του χάρτη έτσι. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι, η Ρωσία θα δεχτεί το ρόλο που της δίνει αυτή τη στιγμή, που την αναγκάζει να κάνει μια δουλειά. Εδώ έχω λοιπόν το μεγάλο ερώτημα. Γιατί ο κύριος Πούτιν, είμαι σίγουρος, επειδή είναι παιδί του ψυχρού πολέμου και της κατάρρευσης, γνωρίζει ότι η Ρωσία δεν μπορεί μόνη της να κάτσει μια γενιά. Και να της, είναι μια, η οικονομία της είναι στο επίπεδο της Ιταλίας, έτσι, 1,5-3. Θα μου πείτε, είναι το ένα έκτο του πλανήτη. Ναι. Θα επιβιώσει, δεν θα χρεοκοπήσει, όπως λένε κάποιοι εδώ πέρα, έτσι, πολύ άνετα δημοσιογράφοι που τα ξέρουν μετά τα οικονομικά γίνανε γιατροί και τώρα γίνανε όλοι και διεθνολόγοι. Λοιπόν, και ειρωνεύονται κιόλας ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα, έτσι επιστημονικώς. Λοιπόν, δεν θα καταρρεύσει έτσι όπως νομίζουμε ή έτσι όπως το λένε, ούτε θα αλλάξει η ηγεσία. Δεν θα έρθουν τα Pussy Riot στη Ρωσία. Και αν αλλάξει η ηγεσία για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πάνε δεξιόθεν του Πούτιν. Και θα λέμε Πούτιν, θα λέμε και θα κλαίμε, εάν αλλάξει η ηγεσία. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό. Το ερώτημα είναι, η Ρωσία του Πούτιν, για να μην οικοτολογήσω, να μην πιθανολογήσω που λέγει ο Δημήτρης, μάλλον να πιθανολογήσω, αλλά με τη λογική ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει να είναι ή κάποιος από την... Όχι, ο Πούτιν θα συνεχίσει να είναι. Νικάει στην Ουκρανία, με απώλειες νικάει όμως. Λοιπόν, ο Πούτιν θα δεχτεί η Ρωσία να παίξει αυτό το ρόλο. Και για να τον παίξει αυτό το ρόλο και να επιβιώσει, θα πρέπει να συνασπιστεί απολύτως με την Κίνα. Και τι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Η Κίνα δεν θα υποσκελίσει την Ρωσία σε οικονομικό πολιτικό επίπεδο. Ήδη την έχει. Όχι σε στρατιωτικό, αλλά λέω σε... Άρα λοιπόν θέλει ο Πούτιν να παίξει αυτό το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θέλει να το παίξει. Και γι' αυτό ανησυχώ πάρα πολύ. Ότι υπάρχει περίπτωση να μην θελήσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Οι Αμερικανοί εννοείται δεν θέλουν πυρηνικό πόλεμο. Ή πόλεμο παγκόσμιο, εννοείται. Δεν τους συμφέρει και για ποιο λόγο. Ξέρουν σε μια γενιά θα την γονατίσουν λίγο πολύ. Τη Ρωσία. Αυτό έχω εκτιμούνε, εν πάση περιπτώσει. Ο Πούτιν θα το παίξει αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι. Ότι μπορεί να μην θελήσει να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Μήπως θελήσει να κάνει κάτι άλλο. Και το αφήνω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές, οι οποίοι από ό,τι βλέπω καθυλώσανε και τους ακροατές των διαλέξεών σας. Δεν θα κάνω δικές μου ερωτήσεις στον Γιώργο. Λοιπόν, θα προχωρήσω στις ερωτήσεις των... αυτό που παρακολουθήσαν τη διάλεξη, ψάχνω να βρω να ξεκινήσω από την αρχή να μην αδικήσω και κανέναν. Μόνο απλώς αυτό να πω, Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι αν τη στριμώξουν πολύ τη Ρωσία, θα κάνει στρατηγική συμμαχία με την Κίνα και θα δημιουργηθεί μια hyper power και μετά Αμερικανοί αντιτέ στον εαυτό. Η μεγαλύτερη πλανητική δύναμη του κόσμου δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον. Λοιπόν, οπότε. Λέω, είναι το δεν και Αμερικανοί αυτό. Λοιπόν, αρχίσω την πρώτη ερώτηση, διότι εσείς κάνετε διάλεξη, εσείς πρέπει να απαντήσετε, όχι εγώ.
Λοιπόν, ο συνάδελφος κύριος Τσατσαρής, κατά τη γνώμη σας, αν έρθουν τελικά σε συμφωνία τα δύο μέρη, η Δύση θα συνεχίσει τις οικονομικές και άλλες κυρώσεις? Εδώ θα μας απαντήσει ο Δημήτρης, σαν οικονομολόγος. Σταύρο, άνοιξε λίγο το... Σε παρακαλώ το μικρόφωνο. Ωραία, άνοιξε μια χαρά. Ναι, καλά, οικονομολόγος. Νομικός, όχι. Αλλά τέλος πάντων, θεωρώ ότι οι κυρώσεις αυτές δεν ήρθαν για να βγουν. Για να βγουν σύντομα τουλάχιστον. Η ουσία όλων του πολέμου από πλευράς οικονομικού αντικτύπου είναι ουσιαστικά αυτές οι κυρώσεις. Όπως έλεγε και ο Γιώργος προηγουμένως, χρειάζεται ο βάρβαρος, ο άλλος, ο εχθρός απέναντι, όχι στα καλά καθούμενα, μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, και επομένως μέσα από την εμπόλεμη κατάσταση, με αφορμή δηλαδή αυτό, οι κυρώσεις θα συνεχιστούν. Εδώ πέρα ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάδα. Ως νομικός, πραγματικά θέλω να δω με ποιον τρόπο θα γίνουν κατασχέσεις σε ιδιωτικές, προσέξτε, όχι arrest, αυτό που λένε στην τηλεόραση ότι έχει γίνει κατάσχεση, δεν είναι κατάσχεση. Έχουν συλλάβει, έχουν κάνει arrest την περιουσία, την κινητή και την ακίνητη, των Ρώσων ολιγαρχών, ως ιδιωτών, οι οποίοι δεν το έχουν στο όνομά τους το πλησιακό στοιχείο, το έχουν παράδειγμα σε British Virgin Islands εταιρείες, BVI. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς νομικά, γιατί με ξεπερνάει, δεν το έχω διδαχτεί αυτό ποτέ και πουθενά. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, δηλαδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για αυτό που κάνουν. Όχι. Εγώ θα να ρωτήσω κάτι. Ο Πούτιν θα κλάψει, δηλαδή, αν πάρουν οι... Μισό λεπτό κάποιος... Πέραν του, Γιώργο. Νομικά, ξερά νομικά. Είμαι εγώ Ρώσος. Εντάξει, αδελφέ. Είμαι Ρώσος, έτσι. Ωραία. Και έχω περιουσία, σπίτια και αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής. Τα έχω στο όνομά μου. Κανένας, σε κανένα μέρος του κόσμου, ο τελευταίος επιχειρηματίας, ακόμα και στην Ελλάδα, δεν τα έχει στο όνομά του. Πού τα έχεις? Σε εταιρείες. Σε τι εταιρείες? Σε εταιρείες φορολογικών παραδείσων. Παράδειγμα, BVI, British Virgin Islands. Και μάλιστα να ανήκει κατά πλειοκτησία το σκάφος εκεί και να έχει μια σημαία Παναμά, να έχει μια σημαία Λιβερίας. Δηλαδή άλλη σημαία, άλλη ιδιοκτησία, και εγώ το φυσικό πρόσωπο από πίσω, πολύ καλά να μην φαίνομαι κιόλας. Και μάλιστα επιχειρηματικά, να δηλώνω ότι την ώρα που ανεβαίνω στο σκάφος μου, πληρώνω και ναύλα. Δηλαδή πληρώνω στην εταιρεία μου ως φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή ναύλωσα την εταιρεία μου, το σκάφος μου, πληρώνω ενίκιο, να το πούμε έτσι, ναύλο, για να με πάει βόλτα. Τόσα. Και έχω και φορολογικές έτσι ελαφρύνσεις. Πώς λοιπόν, απλώς επειδή είναι Ρώσος κάποιος, συνδέεται με τον Πούτιν, που θεωρείται εγκληματίας πολέμου, χωρίς όμως να έχει καταδικαστεί από κάποιο διεθνές δικαστήριο ως τέτοιος, μόνο κατ' επίκληση είναι εγκληματίας πολέμου, όχι με νομική με δικαστική απόφαση. Και επειδή εγώ συνδέομαι στον κύκλο του, θα μου κάνουν κατάσχεση στο πλοίο μου ή στο κότερό μου ή στο σπίτι μου, που ανήκουν σε ένα νομικό πρόσωπο, άλλο ή σε μένα, σε μια εταιρεία BVI, British Virgin Islands, νιολογημένο το σκάφος στον Παναμά. Αν μου βρούνε αυτόν τον τρόπο που γίνεται κατάσχεση, πραγματικά θα είμαι ευγνώμων, διότι ως καλαβριτινός στην καταγωγή θα πάρω ειδικές, οριστικές και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις κατά της Γερμανίας για τα εγκλήματα πολέμου, και θα πάω να κάνω κατάσχεση όχι κατά του γερμανικού δημοσίου και μόνο, θα πάω να κάνω κατάσχεση κατά της BMW, της Mercedes, των ιδιωτών μεγιστάνων Γερμανών, και θα του πω, επειδή μου χρωστάτε με αποφάσεις οριστικές και αμετάκλητες, όχι με λόγια, με αποφάσεις, μου χρωστάτε για εγκλήματα πολέμου αποδεδειγμένα και εκτελέσεις των προγόνων μου χρήματα, πέσε. Πραγματικά θέλω να το δω πώς θα γίνει και θέλω πραγματικά να το υλοποιήσω. Και δεν με ενδιαφέρει θα κάνει το ελληνικό κράτος για λόγους διπλωματίας. Εγώ ως ιδιώτης και μέλος του ομίλου απογόνων εκτελεστέντων στα Καλάβρητα, με πρόεδρο το φίλο μου τον κύριο Χαρίλαο Ερμίδη, θα πάμε ως σωματείο και θα κάνουμε κατάσχεση σε ιδιώτες Γερμανούς με το δρόμο που θα έχουν χαράξει αυτοί. Δημήτρη, να σε ακούει και ο Αμπράμοβιτς να σε βάλει να πάρει πίσω το γιο που το κατασχέσανε. Ο Αμπράμοβιτς, να σας πληροφορώ, δεν του έχουν κάνει κατάσταση, του έχουν κάνει αρέστ. Τα ασφαλιστικά μέτρα που θα γίνουν για να γίνει άρση του αρέστ αυτού, της σύλληψης αυτής, εκτός ότι θα δικαιωθεί,
θα τους φέρει όλους αυτούς σε βάθος χρόνου να πάρουν και μεγάλα τεράστια ποσά αποζημίωσης, θα τους κάνουν πάμπλουτους. Θα ήθελα πολύ να ήμουν δικηγόρος τους, θα τα κονώ άτσαλα. Ο κύριος Φύση έχει να πει κάτι από αυτό. Στο ερώτημα ποιο τώρα. Σπίκα Λαβρεντινός δηλαδή. Στο ερώτημα, γιατί τώρα λίγο το ξέχασα, το ερώτημα ποιο είναι ακριβώς. Αν θα συνεχιστούν τα μέτρα τα οικονομικά. Α, εγώ ναι. Θεωρώ, ναι, γιατί ψάχνουν τους παραμάχους. Ναι, όχι, και εγώ συμφωνώ. Εννοείται, αυτά δεν είναι... Αυτά είναι, όπως τουλάχιστον τοποθέτηση μου, νομίζω ότι είναι κατανοητό, ότι δεν είναι θέμα οικονομίας. Είναι παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας. Οπότε, και εγώ συμφωνώ από την άποψη της στρατηγικής ότι εννοείται ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε πάρα πολλά συγχαρητήρια από πάρα πολλοί εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους εδώ, οπότε να τα εκφράσουμε και εμείς συγχαρητήρια. Αλλά συνεχίζουμε, θα πούμε στο τέλος. Αν θα απαντήσετε σωστά τις ερωτήσεις, αν μας ικανοποιήσετε. Ο κύριος Πάνος λέει, η Ουκρανία παραδέχτηκε ότι δεν επιθυμεί ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πέτυχε το σκοπό της ή όχι? Να πω εγώ πρώτος τώρα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, θα πει ο Πούτιν πολύ ωραία. Χαίρομαι που ήρθατε σε συγκαλά σας, απλά νούμερο ένα, θα το βγάλετε από το σύνταγμά σας. Το σύνταγμα. Σε δύο άρθρα. Σε δύο άρθρα το έχω γραμμένο. Θα το βγάλετε από το σύνταγμά σας. Εκεί, άντε να πούμε ότι θα το δεχτούν. Και μετά λοιπόν θα πάει στους νατοϊκούς και θα πει, παιδιά, θέλω γραπτός ότι δεν θα επεκταθείτε ανατολικά. Εκεί θα κολλήσει. Οπότε είναι απλό. Δηλαδή, αυτό τώρα νομίζω είναι επίφαση ότι και καλά θέλω να διαπραγματευτώ. Πάντως, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον κύριο Ζελένσκι, υπό την έννοια ότι κάθε μέρα που περνάει θα χάνει μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας του. Διότι δεν πρόκειται να έρθουν οι δυνάμεις να τον βοηθήσουν. Αυτό, υπό αυτή την έννοια, δηλαδή, αν περίμενα ότι μαζεύεται ο στρατός, ξέρω εγώ, νατοϊκός να έρθει, ή μαζεύουμε μια στρατιά μισθοφόρων που δεν θα φοράνε αυτά τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια που λέγαμε. Έτσι, όταν έγινε στην Κρυμαία, που πηγαίνανε δηλαδή και καταλήφθη ολόκληρη η Κρυμαία, δηλαδή θα έρθουν μισθοφόροι χωρίς εθνόσημα και τα πάντα, θα έρθουν. Να το καταλάβω. Έχει εφεδρίες, είστε στρατιωτικοί. Έχει εφεδρίες ο Ουκρανικός στρατός αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αποκλεισμένη, δεν μπορεί να κινηθεί καμία. Αυτό λέω. Λοιπόν, άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς περιμένει ο κύριος Ζελένσκι. Ποιος το συμβουλεύει, ποιοι το συμβουλεύουν εκεί που είναι κοντά του. Μου φαίνεται ότι το μόνο που κάνει είναι να κατατρίβεται ο ρωσικός στρατός, προφανώς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι πλεονέκτημα για την Ουκρανία. Είναι πλεονέκτημα για τους άλλους. Για την Ουκρανία δεν είναι. Άρα δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει. Και βέβαια, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να κάνει καμία διαπραγμάτευση ο κύριος Πούτιν, εάν πρώτα δεν καταλάβει τους στρατηγικούς και τους αντικειμενικούς σκοπούς τους οποίους υλοποιεί, τους αντικειμενικούς σκοπούς τους οποίους έχει. Ο κύριος Σταδακόπουλος θα ήθελε, Δημήτρη, όπως θα ήθελες να απαντήσεις. Συμφωνώ απολύτως, μην φάω το χρόνο να επαναλάβω ότι ο Γιώργος, όπως θα είπε ο Γιώργος. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μια κύπης για εφεδρείες, έρχονται κάποιες εφεδρείες από τη Σιβηρία και μια πιναρία χιλιάδες Σιβηριανοί, αυτοί που μπήκαν πρώτοι στο Βερολίνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Καλογεράκης, για τους Ρώσους εννοώ εφεδρείες, έτσι. Ναι. Δεν έρχονται στη Σιβηρία προς τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος μέσα στις πόλεις. Κάνει μια μακροσκελή τοποθέτηση, ερώτηση. Εγώ θα σας πω το νόημα για να μην τα διαβάζουμε όλα αυτά. Για την απομονωμένη δίθεν Τουρκία που λαμβάνει μέρος στις συνομιλίες, να είναι μέρος της πρόταση των 15 κλπ. Και να συνομιλεί, να στέλνει εκπροσώπους, όπως ο κύριος Τσαβούσου που τρέχει, ας πούμε, για να το παίξει ειρηνοποιός. Και ναι, βέβαια κάνει μια κριτική για τις δικές μας ενέργειες που δεν θεωρεί σωστά. Να φτάσουμε λοιπόν στο τέλος και να πούμε, λέτε μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα να γίνεται κάτι θετικό που να μην είχε γίνει ακόμα γνωστό, ή λέτε να επιμένουμε στην αδράνεια και στο λιθαργό μας? Δηλαδή, νομίζω εννοεί αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι θα εκμεταλλευτούμε τους πόρους, τους ενεργειακούς πόρους που έχουμε, δηλαδή αέριο κλπ. Μάλλον αυτό θα εννοεί. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ότι η Τουρκία, όπως είχε πει ο Φρανκ Βέμπερ το 1985 σε μετάφραση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το βιβλίο του τότε, το γνωρίζετε, η στρατιωτική, ο επιτίδιος ουδέτερος. Ναι.
πατούσε και πατάει σε δύο βάρκες και είναι ο άσωτος ιός που τρώει τον νόσο τον σιτευτό. Έτσι, το είπαμε αυτό. Ναι. Η Τουρκία πράγματι, εμείς ο Γιώργος και άλλοι, είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι πλέον. 4-5, πώς το λέμε, βρε Γιώργο. Λέγαμε ότι η Τουρκία, παιδιά, δεν είναι απομονωμένη και μην τρελαίνεστε με αυτά τα αφηγήματα. Είχαμε ένα διάστημα που πραγματικά κάναμε ό,τι μπορέσαμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να πέσει απλά το μάνα εξ ουρανού και η Τουρκία, η απρόβλεπτη τάχα μου. Ευτυχώς το ξερίζωσα από το δημόσιο διάλογο το να λέμε την Τουρκία απρόβλεπτη, γιατί είναι απλήρως προβλέψιμη. Ξέρετε, το απρόβλεπτο στα νομικά είναι μια νομική έννοια που σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Τι έχουμε έκτακτο μη κανονικό με την Τουρκία? Να πούμε τη Δανία απρόβλεπτη, αν μας έκανε πόλεμο, ναι. Αλλά όχι και την Τουρκία, με κάζους μπέλι ενεργό και κάθε μέρα 100 παραβιάσεις. Μην τρελαθούμε και με αβιβατάν και γαλάζια πατρίδα. Άρα λοιπόν το ξεριζώσαμε αυτό, πάμε παρακάτω. Είπαμε επιτίδιος ουδέτερος, το έχουν αποδείξει με στρατιωτικά συγγράμματα άλλοι παλαιότερα και μάλιστα Αμερικάνος. Η Τουρκία, ναι, έτσι είναι, στην αφάνεια δεν ήταν ποτέ. Δεν είναι απομονωμένοι, ούτε την υπήρξαν ποτέ. Κάναμε κανένα χρόνο περίπου εκεί από το 20 και μετά έτσι, μια δικιά μας ατζέντα, λίγο την πήγαμε καλά. Τώρα προέκυψε αυτή η κατάσταση, ξαναφανερώθηκε ότι η Τουρκία παίζει ένα τεράστιο ρόλο στο γεωπολιτικό γίγνεσθε στην περιοχή και ότι οι σύμμαχοι οι κοινοί που έχουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά και οι διμερείς σχέσεις που έχει η Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας βλέπουν οι τρίτοι. Δεν λέω ότι υποχρεωτικά είναι σωστό και ότι έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Πώς μας βλέπουν οι τρίτοι, λέει. Οι τρίτοι μας βλέπουν σε ένα μηχανισμό κλειδαριάς, όπου ο μηχανισμός ο κύριος είναι η Τουρκία και ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα. Ο αφαλός χωρίς την κλειδαριά, χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί και ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό δεν λειτουργεί. Δηλαδή, μας χρειάζονται κοινά ενιαία. Εφόσον λοιπόν μας χρειάζονται κοινά ενιαία στο δικό τους οπτική και οι Ρώσοι για δικούς λόγους και οι Δυτικοί πάλι για δικούς τους λόγους. Και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και από εκεί πέρα μπορούμε να βγάλουμε συγκριτικά στοιχεία, αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι μας βλέπουν και έτσι θα μας βλέπουν. Και κατ' εντολή τους, για δικό τους συμφέρον και όχι δικό μας, έγινε η συνάντηση προχθές την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Όπου ευτυχώς που δεν βγάλανε κρέας στον Πρωθυπουργό να τον εκθέσουν οι Τούρκοι, τα κάνουν κάτι τέτοια, γιατί ήταν μεγάλη νηστεία. Και ευτυχώς του βγάλανε λαβράκι να φάει. Και πώς το λένε, και τέν χελβά και ντολμαδάκια. Ευτυχώς. Αλλιώς θα λέγανε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήρθε το πρωί να προσκυνήσει στο Πατριαρχείο σε μεγάλη νηστεία και το βράδυ έφαγε κρέας. Θα μας εξέθεταν. Ευτυχώς κάποιοι από τους συμβούλους της ελληνικής διπλωματίας ή οι Τούρκοι οι ίδιοι το προφύλαξαν αυτό, γιατί θα μας είχαν εκθέσει ανεπανόρθωτα, όσο και σας φαίνεται ανόητο ή γελίο αυτό. Και όμως θα έπαιζε πρώτη είδηση. Ήταν σαν να προσφέραμε εμείς η μεγάλη νηστεία που κάνουν αυτοί, σαν Ραμαζάνια κτλ. Θα τους προσφέραμε. Καλά, δεν λέω χοιρινό προσβολή. Ναι, που είναι προσβολή, θα τους προσφέραμε σε μεγάλη νηστεία να φάνε την ώρα της νηστείας. Θα ήταν προσβολή, ας πούμε, και θα το προσέχανε να μην εκτεθούν. Εν διάφορη περιπτώσει, η Τουρκία, ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Για μένα δεν ήταν απομονωμένη, ούτε θα είναι απομονωμένη. Παίζει το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα, το όφελός της, στη συγκεκριμένα πέραν του οικονομικού ή πέραν των προφανών που έχουμε πει, είναι ότι μπορεί να ισορροπεί με αποδείξεις, όχι με θεωρίες, μεταξύ των συγκρουόμενων μεγάλων δυνάμεων, τάσεων, έτσι εγώ πέστε το όπως θέλετε, να ωφελείται, να παίρνει τα εύσημα από όλους αυτούς. Βεβαίως και τη χρησιμοποιούν, αλλά δεν το κάνει ανέξοδα. Η Τουρκία παίρνει ωφέλη από αυτά, όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και μεγάλα οικονομικά. Γι' αυτό και όλο πτωχεύει και όλο απτωχευτή είναι. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μεγαλομέτοχος, μάλλον ο δεύτερος μεγαλομέτοχος της Islamic Development Bank, της Ισλαμικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με γραφεία και έδρα και στην Άγκυρα, η οποία τράπεζα αυτή είναι 0 risk 3α. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το διεθνές παγκόσμιο μαύρο εμπόριο γινόταν και γίνεται μέσα στην Τουρκία, αυτό με αποδείξω, όχι οι κασίδες δικές μου, με καταγραφές, δηλαδή επίσημων ανεξάρτητων φορέων. Εκεί έχει αποφασίσει η παγκόσμια κοινότητα, ό,τι συμφέρον και να έχει, να κάνει τις συναλλαγές της υπόγεια κάτω από το τραπέζι στην Τουρκία, ωφελούμενη η Τουρκία από όλα αυτά. Μας τα είπε ο Πεκέρ, ο γνωστός μαφιόζος που είναι κυνηγημένος και τον ψάχνουν υποτίθεται ακόμα. Θα τον είχαν βρει αν θέλανε, αλλά τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία θέλει, πιθανολογεί, ότι από όλη αυτή τη σύγκρουση θα βγει ωφελημένη και στα θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα. Δηλαδή, σαφώς, ο πνεύμονάς της είναι η Μαύρη Θάλασσα, ο εύξηνος πόντος.
και ξέρει ότι εκεί το παιχνίδι παίζεται μεταξύ αυτής και της Ρωσίας. Και γι' αυτό φοβάται και τη Ρωσία, όπως έλεγε και ο Γιώργος. Φοβάται τη Ρωσία, γιατί ακριβώς μπορεί να την πνίξει από πάνω. Και γι' αυτό το λόγο, κατά τον Γιώργο, που δεν είναι αδόκιμο, δόκιμο είναι έτσι, η λογική είναι να πάει με τη Δύση κατά της Ρωσίας, πάει να την πνίξει. Εγώ, επειδή ξέρω τους Τούρκους ότι είναι μαλαγάνες και κολοτούμπες και κάνουν αλυσβερίσια και ακόμα και την αναξιοπρέπεια για αυτούς, θεωρούν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Συχνά, από την ιστορία, ξέρουμε ότι με τον εχθρό τους, οι Τούρκοι, όταν δεν τους παίρνει, πάνε με το μέρος του. Επομένως, την ώρα που η Ρωσία θα πάει να την καταπνίξει στο θέμα της Μαύρης Θάλασσας, θα καταλάβουν, γιατί μου το δείχνει η ιστορία του, όπως ξέρω τους Τούρκους πάνω από 30 τόσα χρόνια, θα πάνε με τον εχθρό που τους πνίγει από την πάνω μεριά, διότι θεωρούν ότι τους κουλαντρίζουν, τους καταφέρνουν τους δυτικούς, έτσι κι αλλιώς μαζί σας θα είμαι, αλλά τώρα είναι θέμα σωτηρίας. Οπότε κάνω ότι πάω τάχα μου με τους Ρώσους, με τους Ρώσους είμαι, γιατί θα με πνίξουν και δεν μπορώ να με πνίξουν. Οπότε θα τους κάνει το φίλο, η ανάγκη δηλαδή που γίνεται φιλία, ακριβώς για να διασώσουν αυτό, με αυτή την έννοια, για να μην παρεξηγείτε όταν λέω ότι θα πάνε με τους Ρώσους σε υποτιθέμενο σενάριο Τρίτου Παγκόσμιου και ρήξης οριστικής. Αν και ο ρόλος της Τουρκίας πάντοτε ήταν και είναι, όχι να είναι απομονωμένη, να παίζει μπάλα με όλους, να τα έχει καλά με όλους, να κηρύσει τον πόλεμο τελευταία στιγμή αφού έχει γύρει ο πόλεμος, πια καταφανώς έχουμε νικητή, τότε πάει με τον νικητή. Ιδάλλως, αν είναι να φοβηθεί κάτι και να διαλέξει μέρος, πιστεύω και επιμένω σε αυτό ότι δεν θα πάει με τη Δύση κατά του φανερού εχθρού της, 13 πολέμους έχουν μεταξύ τους των Ρώσων, αλλά ότι θα πάει, να το πω συγγνώμη για τη χίδιν έκφραση, γλυψηματικά υπέρ των Ρώσων, ακριβώς για να διασώσει το τομάρι της. Όχι να τους πολεμήσει. Δηλαδή να σωθεί, αφέντη μου, εδώ είμαι εγώ μαζί σου. Τώρα, μην με χτυπάς, θα τα βρούμε. Εντάξει. Με τους δυτικούς θα τα βρει. Συν το χρόνο το ξέρει ότι τι θέλουν και την έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν αυτό το δούμε σαν πακέτο και τη λογική του Τούρκου. Όχι τη λογική της λογικής, ούτε την οπτική της λογικής ή το αυτονόητο όπως το βλέπουμε εμείς. Να μπει στο πετσί του πώς σκέφτεται ο Τούρκος. Δημήτρη, να δώσουμε και στον Γιώργο αν θέλει, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Θα παρατάνε λίγο σύντομες. Γιώργο, ναι, δεν ξέρω. Αυτό. Ναι, όχι, σύντομα. Η Τουρκία φοβάται τη Ρωσία. Αυτό τώρα, το τι έχει κερδίσει, ακριβώς κερδίζει, θέλει να κερδίσει, να μην εγώ το πιστεύω ότι δεν θέλει να επεκταθεί η κρίση, γιατί ακριβώς θα αναγκαστεί να διαλέξει. Δηλαδή, αυτό κερδίζει η Τουρκία, αν δεχθούμε ότι θα κερδίσει κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και ύστερα, το τι θα γίνει, βλέπουμε τους Αμερικανούς ότι τους είπε ο Ερντογάν, δώστε μου τα F-16 τα λοιπά, το πάνε ξανά S-400 οι Αμερικανοί, όπως βλέπετε. Και όπως είδαμε, άρα, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα πάει να κάνει εκεί ο Ερντογάν, γιατί δεν μπορεί να μείνει χωρίς αεροπορία. Δηλαδή, εμείς ήδη ξεφύγαμε και θα είμαστε, πλέον έχουμε πάρει κεφάλι, θα είμαστε μπροστά από τους Τούρκους, ενώ ήμασταν πίσω. Βλέπετε τώρα η Αίγυπτος συζητάει για F-15, το καινούργιο το μοντέλο, το EX ας πούμε και τα λοιπά, το Ισραήλ έχει τα δικά του, δηλαδή κινδυνεύει η Τουρκία για να μείνει, όχι να μείνει πίσω, να γίνει δεύτερης διαλογής αεροπορική δύναμη πλέον, αν συνεχίσει με τον τρόπο που θα συνεχίσει. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι αυτό που ελπίζω να έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό και να πάει με τη Ρωσία. Γιατί αν πάει με τη Ρωσία, εμείς είμαστε με τους δυτικούς. Έτσι. Οπότε, δηλαδή το σενάριο που λέω, που υποστηρίζω εγώ ότι μάλλον είναι πιο πιθανό, δεν μας συμφέρει. Έτσι. Μας συμφέρει καλύτερα το σενάριο που λέει ο Δημήτρης. Οπότε πραγματικά ελπίζω με όλη μου την καρδιά να πάει με τη Ρωσία. Και επίσης βέβαια, εγώ πιστεύω επειδή είναι άλλα ζώνες, δεν το έχουν μετρήσει πολύ καλά πολλά πράγματα. Μία πιθανότητα το να πάει με τη Δύση, ποια μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ότι βλέπουν ότι έχουν αδυναμίες οι Ρώσοι στο στρατό στην Ουκρανία. Και θα σου πει, εγώ είμαι μπαρουτοκαπνισμένος, ο Ρώσος τι πότε έχει πολεμήσει τελευταία φορά. Κάτι επιχείρηση Συρία, κάτι, ξέρω εγώ, το 2008, δύο ταξιαρχίες που πήγανε στην Ρωσία, στη Γεωργία, αλλά δεν, θα τον έχω. Δηλαδή, μπορεί και να του περάσει από το μυαλό έτσι όπως το βλέπει τώρα, ότι θα τον έχω, το Ρώσο. Βέβαια, προφανώς, υποθέτει ότι δεν θα φάει πυρηνικό ή δεν θα φάει τέτοιο, αλλά υποθέτει ότι θα είναι κάτι συμβατικό. Άρα, λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία. Για την ώρα δεν έχει πάρει κάτι. Εγώ δεν βλέπω να έχει πάρει κάτι. Και ότι θα θέλει να διαπραγματευτεί τους δυτικούς το καθεστώς του Αιγαίου, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο για τους Αμερικανούς και τους δυτικούς.
Το Αιγαίο είναι αυτό, είναι στη μέση. Είναι μπήκαμε μαζί στο ΝΑΤΟ. Γιατί μπήκαμε μαζί στο ΝΑΤΟ? Γιατί είναι ο χώρος όμοιος. Ο Όμαρ Μπράντλεϊ, όταν έγραψε για ποιο λόγο να μπει η Ελλάδα και η Τουρκία, έλεγε η Τουρκία θα ασχοληθεί με τη Μέση Ανατολή κτλ. Η Ελλάδα με τα Βαλκάνια. Και οι δύο μαζί έχουν, εν πάση περιπτώσει, τον υδάτινο άξονα που λέει ο Μάρκο θα είναι στην Αιγαίο Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έχει το εξής θέμα. Ότι αν ο Αμερικανός ελέγχει και τα δύο, τώρα να πάει λίγο πιο δεξιά το σύνορο, να πάει λίγο πιο αριστερά το σύνορο, εγώ σαν Αμερικάνος δεν θα με ενοχλούσε αν αποκαθιστούσε μια ισορροπία και με άφηνα ανήσυχο για τα επόμενα 50 χρόνια. Προσέξτε τι λέω, και έχω επιχείρημα να το υποστηρίξω ότι μια μεγάλη δύναμη μπορεί να το κάνει αυτό. Το είδαμε στο δεύτερο πόλεμο του Νακόρνου Καραμπάχ. Ο Ρώσος τους άφησε να σφαγούν 40 μέρες. Η ισορροπία επί του πεδίου αντικατόπτρισε την ισορροπία διαφορά όπως είχε αλλάξει μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία στα τελευταία 30 χρόνια. Και μόλις πήγε να καταρρεύσει πλήρως η αρμένικη πλευρά, τότε μπήκε και του σταμάτησε. Και άφησε στους Αρμένιους το βασικό, την καρδιά του Νακόρνο Καραμπάχ, τους άφησε και μια, το διάδρομο του Λασίν να πηγαίνουν στην Αρμενία και έκανε και παρέλαση ο Αλίγεφ νίκης και έβαλε και ρωσικά στρατεύματα μεταξύ τους που δεν υπήρχαν. Δηλαδή θέλω να πω, λυπάμαι που το λέω, ή κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Μια μεγάλη δύναμη, έτσι το. Ήταν τελείως ρεαλιστικό αυτό που έκανε. Ήταν απολύτως σωστό. Επιτρέψτε να σου το πω αυτό. Απολύτως λογικό ήταν αυτό που έκανε η Ρωσία. Τους άφησαν να σφαγούν να μην με πρίζουν 50 χρόνια ακόμα. Τώρα θα ηρεμήσουν για 10 χρόνια. Υποτίθεται βέβαια, τώρα δεν θα ηρεμήσουν λόγω της Ουκρανίας. Αλλά πριν γίνει η Ουκρανία, έγιναν ό,τι έγιναν. Οπότε το σκεφτόταν. Γιατί δεν το σκουφίσαν. Σε μεγάλο πλαίσιο, έτσι, όχι Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, στο πλαίσιο το δικό μας. Να γίνει κάτι, να ερεμήσουν. Αυτό. Να απαντήσουμε σε όλους. Όχι, 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 εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι είναι σχετικά όλα το πώς μπορεί να γίνει και πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Λοιπόν, από τον κύριο Πορτοκαλάκη, μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επιφέρει η σύγκρουση στην Ουκρανία, τι επιπτώσεις έχει στον καθορισμό θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος? Ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική της Ελλάδος στο θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια? Και συνεχίζουμε μια επόμενη ερώτηση που έχει περίπου σχέση σε αυτά που είπατε. Μήπως ασκήθηκαν πιέσεις και με τέτοιο τρόπο ώστε και αν είχαμε αρνηθεί να μην ήταν υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος? Οπότε και τα δύο αυτά συνδυάστε τα και απαντήσατε. Να αρνηθεί τι? Τι να είχαμε γεωπολιτικό. Αρνηθεί? Τι να είχαμε αρνηθεί? Να πάμε να μιλήσουμε? Ναι. Ναι, είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου τουλάχιστον. Η λογική λέει ότι μας βάλανε οι Αμερικανοί να πάμε. Ναι, σίγουρα. Να συναντηθούμε δηλαδή, όχι μόνο από εμάς και τους Τούρκους. Ναι, δηλαδή, ναι. Γιατί φοβούνται μήπως διαραγεί το ΝΑΤΟ. Και σίγουρα όσο υπάρχει ιστορία της Ουκρανίας, προφανώς δεν θέλουν να γίνει τίποτα εδώ πέρα. Έτσι, μην το συζητάμε αυτό. Εννοείται, λογικό είναι. Και για τις θαλάσσιες ζώνες θέλω μια άποψη. Για τις θαλάσσιες ζώνες, σκεφτείτε τώρα λοιπόν να πει η Ελλάδα ότι κάνω 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Σκεφτείτε τους Ρώσους. Τι θα πούνε? Να πούμε, παιδιά, κάνω 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Σκεφτείτε τους Ρώσους θα πούνε. Ή σκεφτείτε να πάει τώρα ο Αναστασιάδης, ο κύριος Αναστασιάδης πάνω στην Κύπρο και να πάει να μιλήσει για αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι τρελό αυτό που κάναμε. Είναι τρελό. Τώρα για τις θαλάσσιες ζώνες, λοιπόν, για να είμαι, η θέση μου δεν αλλάζει για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει οπωσδήποτε, πρώτον, εάν έχουν χαραχθεί οι γραμμές βάσης, γιατί από ό,τι και έχω καταλάβει, έχουμε χαράξει τις γραμμές βάσης. Δεν τις ανακοινώνουμε, λέει. Ναι, ναι, άρα τις έχουμε χαράξει. Α, ωραία, οκ. Okay. Είναι κρατικό μυστικό, έτσι, top secret είναι τα πυρηνικά μας. Όχι, το είπε η πρώην υπουργός και στο τις έχουμε έτοιμες, λέει. Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Δένδια που το έχει πει. Α, δεν ξέρω και ο κ. Σκουφιάς. Και ο κ. Σκουφιάς και ο Δένδια. Άρα είναι το πυρηνικό μας πρόγραμμα και δεν το κρατάμε. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπογράψουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη αυτή τη στιγμή με την Κύπρο. Τώρα που μας χρειάζονται. Αν δούμε, προσέξτε και να σας πω και κάτι άλλο, αν δούμε ότι μας δουλεύουν οι δυτικοί και ότι αρχίζουν τα τσαλίμια, γιατί αυτό εγώ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει από ένα σημείο και ύστερα, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να τους βάλουμε όχι σε δίλημα, αλλά να καταλάβουν ότι έχουμε φωνή και δεν είμαστε χώρα και δεν είμαστε χώρος ό,τι θέλουν να μας κάνουν, είτε οι δυτικοί είτε οι Ρώσοι. Θα πρέπει να το κάνουμε.
έστω και ένα ναυτικό μίλι με την Κύπρο. Γιατί θα μου πει κάποιος, έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, να μην κάνουμε, να μην ράνουμε κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τους φίλους Αιγυπτίους ότι εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι το συμφέρον της πατρίδος μας, διότι όντως ό,τι δεν θα κάνουμε τώρα θα το βρούμε, γιατί θα αλλάξει ο χάρτης. Ο χάρτης άλλαξε μάλλον, όχι θα αλλάξει. Αλλά επειδή θα γίνουν και άλλες κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, θα γίνει στη Βοσνία κατά την εκτίμηση. Είδατε τι έγινε τώρα με το Ιράν που βρέχει βαλιστικούς πυράβλους στο βόρειο Ιράκ σε Ισραηλινούς ή Αμερικανικούς στόχους. Έτσι. Δίπλα το προξενείο το αμερικανικό. Ναι, ναι, δηλαδή τι να πω τώρα. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μην την αφήσουμε να περάσει χωρίς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ίσως, επειδή πλέον εγώ θεωρώ ότι επειδή άλλαξε το διεθνές σύστημα, πλέον έχει αποδειχθεί ότι η ισχύς, η ένοπλος, θα είναι το βασικός παράγον πλέον για να αλλάξουν. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο στρατηγική για το πώς θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Γιατί αν δεν γίνει τώρα, θα το κάνει κάποιος άλλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πλέον. Και στο κάτω-κάτω είναι στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί κάποιος να μας πει γιατί το κάνουμε. Δημήτρη. Ναι, ναι, συμφωνώ. Σε επίρρωση 2-3 πληροφορίες ότι, όπως θα ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχουν από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης μέσα στο Αιγαίο, νομίζω, 5 σημεία αγκυροβολίων στα διεθνή δάτα του Αιγαίου, των Σοβιετικών και των Ρώσων σήμερα. Επομένως, οποιαδήποτε επέκταση δικών μας ναυτικών συνόρων δεν θα τους δημιουργούσε πρόβλημα. Δεν το θέλουν αυτό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι το οποίο το είχα αρθρογραφήσει πριν 2 χρόνια στα Νέα, νομίζω. Υπάρχει κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν το έχει εκμεταλλευτεί ποτέ. Αν και έχω δει με τα μάτια μου, τώρα πώς το έχω δει, εντάξει, σχετίζεται με τη δουλειά μου ευρύτερα. Υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας και του Αμήνης και του Εξωτερικών για κάτι το οποίο το δικαιούμαστε, που σχετίζεται με τις περιοχές Natura στη θάλασσα. Οι περιοχές Natura, χαρακτηρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Αιγαίο και στο Ανατολική Μεσόγειο, φέρουν επάνω, πέραν από τα ελληνικά ναυτικά σύνορα, φέρουν επάνω το σήμα GR, που σημαίνει Greece. Δηλαδή ότι η Ελλάδα ως Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει με το λιμενικό της ή με οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αλλά με το λιμενικό σε κάθε περίπτωση, τις περιοχές Natura της θαλάσσιες. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί περιοχών Natura να προστατεύουμε και να περιπολούμε τις περιοχές αυτές πέρα από τα 6, ακόμα και πέρα από τα 12 σε μερικά σημεία ναυτικά μίλια, ως ελληνικό ναυτικό ή ελληνικό λιμενικό, αλλά εκείνη την ώρα δρώνοντας ως Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύοντας περιοχές αυτές. Θα μου πεις και τι έγινε. Δεν είναι στρατιωτικό αυτό που λες, είναι οικολογικό. Ναι, οικολογικό, αλλά δηλώνεις παρουσία και σημαία. Βέβαια. Και κόβε το δίχας στους απέναντι. Αλλά δεν το κάνουμε, παρότι έχω δει με τα μάτια μου αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργείων. Και δεν έγινε ποτέ. Οι άλλοι γιατί φέρνουν τα ψαράδικα και τα πηγαινοφέρνουν. Έλατε. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, μια ερώτηση λέει, μάλλον μια ενημέρωση μας κάνει ο κύριος Καβογεράκης. 4 ρωσικά πολεμικά πλοία πέρασαν από τα στενά Τσουγκάρου στην προανατολική Ιαπωνία και πιθανώς μεταφέρουν στρατεύματα και οχήματα μάχης στην Ουκρανία. Αν θα έρθουν εδώ και θα επιτρέψει. Δεν ξέρω γιατί θα τα μεταφέρουν πλοία και δεν μπορούν να πάρουν αυτό να πάνε από το χερσαίο χώρο στην Ιαπωνία με τον υπερσυμπηρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα κάνουν τον γύρο του κόσμου για να τα μεταφέρουν. Λοιπόν, ο κύριος Παρασκευάς λέει, αναφέρει για τα συμφέροντα αυτές τις κατασχέσεις που κάνουν στους ολιγάρχες και να πάω εκεί που είναι το ζουμί και λέει και έχω μια επιλεκτική αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας για τη ρωσική επένδυση στο πυρηνικό εργοστάσιο κατά 9% ανήκει στη Rosatom που κατασκευάζεται στην Ρωσία. Ναι, το είπαμε, αυτό είπαμε. Ναι, ακριβώς. Ποια η πιθανότητα να μην ήδη έχει γίνει κάποια μεγάλη παραχώρηση από την κυβέρνηση προς την Τουρκία, για μας λέει, σε συνέχεια και των πρόσφατων αμφισβητήσιμων κινήσεων της ΕΜΕΣ συμμετοχής μας στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικά καθώς δεν έχει γίνει καμιά επίσημη αναφορά ή οποιοδήποτε τρόπο στην τουρκική εισβολή και διαρκή κατοχή της Κύπρου όλο αυτό το διάστημα. Ναι.
Έχουμε επιλεκτική μνήμη, όπως βλέπετε, και στα θέματα των κατασχέσεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κατασχέσουμε κατά των Γερμανών για τα εγκλήματα πολέμου, αλλά θα κατασχέσουμε τώρα των Ρώσων ολιγαρχών, απλά επειδή σχετίζονται με τον Πούτιν χωρίς να καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Είναι σαν να σπούδαζα εγώ στην Αγγλία την εποχή της Χούντας και να μου λέγανε οι Άγγλοι, Σταθακόπουλε, φεύγεις από την Αγγλία, δεν μπορείς να σπουδάσεις πλέον εδώ, διότι στην Ελλάδα έχετε δικτακτορία. Μιλάμε για να τραβάς τα μαλλιά σου, οι ιδεολογίες που δίνει ο δυτικός πολιτισμός και διονομικός δυτικός πολιτισμός. Βεβαίως, εγώ επειδή μετήχα για πολλά χρόνια και έχω ακόμα την αλληλογραφία στο ΣΕΣΕΜΠΕ, στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο που εδρεύει στις Βρυξέλλες, το 2008 μέχρι το 2013, και μου έρχονται αλληλογραφία, σας πληροφορώ ότι οι δυτικοί, Γάλλοι, Άγγλοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, νομικοί που ξέρουν γράμματα και δεν είναι ακαπίστρωτοι, όπως λέμε στο χωριό μου, και δεν ελέγχονται από κόμματα, λένε ακριβώς ότι λέμε και σήμερα εδώ εμείς οι ταπεινοί. Από νομικής απόψεως. Δηλαδή έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, αλλά δεν τους ακούνε την κυβέρνηση τους ή τα συμφέροντα. Τώρα, τα συμφέροντα αυτά τα ανέλησε τα υπόλοιπα, τα ενεργειακά κτλ. Τα ανέλησε ο Γιώργος πολύ ωραίο προηγουμένως. Στο θέμα της Τουρκίας, ξαναβλέπουμε πράγματι την επιλεκτική έτσι, αξιολόγηση. Μία χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, κατέχει παράνομα το 1 τρίτο επί 48 χρόνια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Κύπρου και απειλεί με κάζους μπέιλ με αιτία πολέμου μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Και δεν τρέχει κάστανο να το πω λαϊκά περιοδικά. Τι να πω, έτσι είναι ο κόσμος. Σε λαβή που λέμε. Αλλά το δεχόμαστε αυτό. Ο πολιτικός μας κόσμος, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη της βαριάς κουβέντας μου, ο πολιτικός κόσμος δεν είναι να το ανέχεται. Οι πολίτες το ανεχόμαστε. Οι ψηφοφόροι των κομμάτων φαίνεται το ανέχονται. Όσοι δεν είμαστε κομματικά στελέχη, δεν το ανεχόμαστε και ευτυχώς έχουμε ακόμα. Αυτό είναι ένα κέρδος, ας πούμε, του δυτικού πολιτισμού, ότι ακόμα έχουμε λόγο να τα λέμε στη χώρα μας. Γιατί οι αντίστοιχοι Ρώσοι, οι αντίστοιχοι Τούρκοι, οι αντίστοιχοι άλλοι που θέλουν να κάνουν κριτική στις κυβερνήσεις τους, τα λένε από τη Γερμανία, από τον Καναδά ή από την Αμερική. Δεν τα λένε μέσα από την Τουρκία ή μέσα από τη Ρωσία. Εκεί πέρα τους κλείνουν. Εμείς τουλάχιστον ακόμα μπορούμε και τα λέμε ελεύθερα. Κύριο Σφύλης, για να πάμε στην επόμενη που είναι η πιο σημαντική ερώτηση. Όχι, τα κάλυψε ο Δημήτρης. Πάμε στην ερώτηση του κυρίου Μαρτζούκου, του αντιπροέδρου του ΙΣΜΕΤ, λοιπόν, ο οποίος ρωτάει, ιστορικά και γεωπολιτικά δεν συμπλέουμε με χερσαίες δυνάμεις. Σε ποιο βαθμό είναι συμβατά τα αγγλοσαξονικά σχέδια με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα? Πώς μπορούμε να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τα εθνικά μας συμφέροντα στους αγγλοσάξονες? Ωραία ερώτηση, κύριε Φίλη. Σπουδαία ερώτηση. Όχι ωραία, σπουδαία ερώτηση. Γιώργο, ξεκίνα εσύ που είσαι πιο ειδικός. Ναι. Να μας ανοίξει το χέρι. Ναύαρχε. Λοιπόν. Τι θέλω αυτή να πω. Είναι ερώτηση. Μπαμ. Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό είπα. Λοιπόν, θα το πάω την ανάποδη. Εάν δεν είμαστε με τους Αγγλοσάξονες, για τους βομβαρδισμούς του Πειραιά τα συζητήσαμε. Λοιπόν, όταν δηλαδή. Δεν μπορείς να υπερασπιστείς το χώρο σου έναντι μιας ενός δυνητικού αντιπάλου, λογικά πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ αν θα πρέπει να είσαι απέναντι του ξεκάθαρα. Κατά πόσο η Ρωσία μπορεί θεωρητικά να μας βοηθήσει σε περίπτωση που πούμε εμείς, παιδιά, είμαστε κατά των Αγγλοσαξώνων, πάλι νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει. Να θυμηθούμε όλοι τη χαρτοπετσέτα του Τσόρτσιλ και του Στάλιν, έτσι. Στη Μόσχα. Ναι. Γιατί στη Μόσχα έγινε, δεν έγινε στη Γιάλτα αυτό που λέγανε. Έγινε στη Μόσχα πριν πάμε στη Γιάλτα. Έτσι, στο ταξίδι του Τσόρτσιλ εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω και το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να προσέξουμε. Μέχρι τώρα το έλεγα να μην γίνουμε Γεωργία. Τώρα πρέπει να πούμε να μην γίνουμε Ουκρανία, από την ανάποδη. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που η Τουρκία τίνει να το ξεχνάει με αυτό έτσι όπως το λειτουργεί. Δηλαδή, κινδυνεύει πάρα πολύ να γίνει η Ουκρανία από την ανάποδη. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα τώρα, για το θετικό της υπόθεσης είναι, μην το συζητήσουμε, δεν μπορείς να είσαι εχθρικός όταν έχεις το μεγαλύτερο ναυτικό, το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του πλανήτη και να είσαι απέναντι στις ναυτικές δυνάμεις. Έτσι, δηλαδή, θα σε στραγγαλίσουμε. Είναι εκ των όνων κάνευ αυτό, έτσι, και οτιδήποτε. Και ειδικά τώρα που έχουμε και το μεγαλύτερο στόλο LNG, σκαφών, τα οποία θα τα χρειαζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, θα ταΐσουμε την Ευρώπη, θα ταΐσουμε, όχι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Από εκεί και ύστερα, αν το πάρουμε από τη θετική πλευρά, πώς θα τους πείσουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα που θα τους πείσουμε. Θα σου πω πώς θα τους πείσουμε, γιατί και εγώ το διδακτορικό μου είναι αυτό. Πώς θα τους πείσουμε. Επί της ουσίας η τοποθέτησή μου η γενικότερη είναι ότι η δύναμη η οποία ελέγχει το Αιγαίο
ή και τις δύο πλευρές, γι' αυτό τώρα είναι Ελλάδα-Τουρκία, είναι αυτή που σήμερα με το Μακίντερ μπορεί να ελέγξει πορισμένους, αν ελέγχεται από μια μεγάλη δύναμη, μπορεί να ελέγξει τον πλανήτη. Θα μου πείτε, ισχύει απολύτως αυτό που είπε ο Μακίντερ το 1904, ισχύει στο 2022. Ισχυρίζομαι ότι η τεχνολογία έχει προφανώς αλλάξει, άρα η γεωγραφία δεν είναι το ίδιο, όμως η γεωγραφία και η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει, μάλλον η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει τόσο ώστε να αλλάξει άρδινη γεωγραφία. Δηλαδή να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε τα στενά ή δεν χρειαζόμαστε τους διάβλους του Αιγαίου ή δεν είναι μαλακό υπογάστη της Ρωσίας ή Μαύρη Θάλασσα και δεν περνάνε τα περισσότερα προϊόντα της, τα πετρέλαια κτλ. Από εδώ ή οι εξαγωγές της ΕΣΥΤΟ και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να τους εξηγήσουμε με τις δικές τους θεωρίες για να καταλάβουν είναι ότι είμαστε ο πιο σημαντικός κόμβος της Ρίμλαντ. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε για να το καταλάβουν οι Άγγλοι στρατηγιστές και να κατανοήσουν τι θα πάθει η περιοχή και τα συμφέροντά τους αν εμείς σκεφτούμε, αν δεν μας φερθούν καλά και το παίξουμε λίγο πιο τρελίτσα προς την Ρωσία. Αυτό είναι η τοποθέτηση. Η τοποθέτηση μου γενικά όμως του διδακτορικού δεν είναι αυτή, το οποίο ερίσταν παρόντος να σας πω την αλήθεια, είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, αλλά θέλω 3 μήνες να το χτενίσω και δεν έχω προλάβει όχι να το χτενίσω. Δηλαδή αυτό αλλιώς θα το είχα δημοσιεύσει. Είναι έτοιμο και μεταφρασμένο. Ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα μετά το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν υπάρχουν τυπογραφία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω ότι είναι η υπόθεση. Η δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι έχουμε και δικιά μας γεωπολιτική θεωρία. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία του ενδιάμεσου χώρου, την κοινωνικο-οικονομική, καταλαβαίνει πολύ καλά ο Δημήτρης τι εννοώ, έτσι, μαζί, γιατί αυτό επί ουσίας έκανα, μαζί με την αγγλοσαξονική, και να φτιάξει έναν υβριδικό χάρτη. Πώς να το διαβάζεις εσύ ως Ελλάδα, το κέντρο, τον κόσμο. Έτσι. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει και μια συμβατότητα με τις ναυτικές δυνάμεις για να μπορούν να αποδεχτούν κάπως αυτό που θα διαβάσεις εσύ εκεί πέρα. Και ο βασικός τρόπος είναι να τους εξηγήσει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και πόσο παρεξηγημένη και υπερτιμημένη η Τουρκία, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε και οι δύο. Δεν θα υποτιμήσουμε την Τουρκία, αλλά θα ανατιμήσουμε και θα φέρουμε στην πραγματικότητα την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ναυαρχέ μου, αλλά επειδή είστε πολύ ευφυείς, δεν ξέρω να σας απάντησα. Το ερώτημά σας είναι τρομερό. Είναι η ουσία του πράγματος. Έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από σένα πρώτος και ο Δημήτρης να πει μια άποψη, γιατί έχουμε και άλλες ωραίες συμμετοχές. Τι να πω, ο Γιώργος όχι μόνο με κάλυψε, είπε και τις ίδιες λέξεις που θα περιέγραφα εγώ αυτό. Έτσι είναι. Και με τις ίδιες λέξεις. Ακόμα και στον καθορισμό του κόσμου σε ζώνες, ο Χάουσχόφερ, Γιώργο, τα ξέρεις καλύτερα και λοιπά, πάλι βάζει την Ελλάδα στην Euroafrique και στα σύνορα με το ρωσικό τέτοιο ζώνη που έχει, που σημαίνει ότι είναι το όριο μεταξύ της Euroafrique και της ρωσικής ζώνης. Άρα να έχει σημαντικότητα και λοιπά. Είμαστε τεράστια σημασία. Λοιπόν, εμείς δεν το ξέρουμε. Εμείς είμαστε ψωροκόστενα. Ναι. Αυτό είναι απαράδεικτη εντύπωση να λέμε αυτό το πράγμα. Απαράδεικτο. Λοιπόν, και ο Κώστας ο Βουτσινάς εδώ, Κωνσταντίνε, εσύ πρέπει να είσαι εδώ. Λοιπόν, ναι, προς τον κύριο Φίλη, αλλά και στον Διόδοκα. Ποια η εκτίμησή σας για τον προσανατολισμό της μεγαλύτερης δημοκρατίας πληθυσμιακά του κόσμου ή της Ινδίας στον επερχόμενο νέο ψυχρό ή και ενδεχομένως θερμό πόλεμο? Πάλι ρε Κώστα και εσύ για πόλεμο. Λοιπόν, έχουμε το Φίλη να μιλάει για αυτά. Λοιπόν, Ινδία, μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης τώρα. Πρώτο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ινδία τώρα πόσο είναι, ένα δις το ξεπέρασε. Είναι κάπου ένα. Πόσο είναι, καλέ. 1,2, 1,3. Το ξεπέρασε και έχει αυτές τις τάσεις. Γνωρίζουμε ότι προϊόντα που σχετίζονται με τον μετά κόσμο, δηλαδή που σχετίζονται με ένα είδος διεθνούς Silicon Valley, δηλαδή τεράστια, γίνεται στην Ινδία. Οι πάντες προμηθεύονται από εκεί, κατέχουν στα θέματα τα ηλεκτρονικά και αυτά που έρχονται στον μελλοντικό κόσμο είναι εκεί πέρα. Ήδη, άσχετα αν βλέπουμε τις αρρώστιες και τις ταλαιπωρίες των φτωχών ανθρώπων που μέσα σε 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σαφώς και θα υπάρχουν και εκατομμύρια πανφτωχοί, αλλά δεν βλέπουμε ποτέ την εικόνα της προόδου που κάνει και τα άλματα που κάνει.
Και αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιον όντως επιτίδιο ουδέτερο, όχι δηλαδή. Α, ναι. Είναι η Ινδία. Βέβαια, αυτό. Η οποία το παίζει το χαρτί της και πάει στα πρέπει να την παρατηρήσουμε. Θέλει να μένει απαρατήρητη. Πρέπει να την παρατηρήσουμε τι κάνει στρατηγικά για το μέλλον, γιατί μάλλον χαράσει την πορεία της ανθρωπότητας για το μέλλον σε θέματα στρατηγημάτων και πώς θα πάρει στο πάνω χέρι κάποια στιγμή, όχι μόνο πληθυσμιακά, όχι μόνο στο θέμα ότι όλη η τεχνολογία θα είναι στα χέρια της, αλλά και σε άλλα πράγματα και κυρίως πώς έκαναν και οι Κινέζοι τα προηγούμενα χρόνια, πώς έχει στείλει σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και δει τις Δύσεις, μεγάλα ταλέντα μυαλά Ινδών, οι οποίοι ξεσηκώνουν ή και προάγουν την τεχνολογική επιστήμη άλματα πολλά μπροστά και θα τους βρούμε μπροστά μας τους Ινδούς οπωσδήποτε. Και δεν ξέρω αν θα διέγεται φιλικά προς την Ελλάδα, που είναι όσο είναι μια πόλη, ξέρω εγώ, της Ινδίας η Ελλάδα, με τη θετική έννοια του Σικάντερ Αλέξανδρου, θυμόμενοι τις ιστορίες τους, ή θα μας θεωρούν εχθρούς που κάποτε ιστορικά είχαμε κάνει επίθεση στην Ινδία να την κατακτήσουμε. Αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Πάντως η Ινδία θεωρώ ότι πρέπει οι νέοι επιστήμονες που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά που συζητάμε απόψε να στρέψουν το ενδιαφέρον τους πολύ σημαντικά. Ακόμα και να μάθουν και τη γλώσσα. Ακριβώς. Να πω απλά μια συμπλήρωση. Τα προσυπογράφω όλα. Η Ινδία είναι μέρος της Quad, η οποία είναι Αμερική, Ιαπωνία, έτσι, Αυστραλία, Ινδία, αλλά και το Δεκέμβρη έκανε μια τεράστια συνεδρία, η οποία είναι στρατιωτικής κυρίως φύσης, έτσι, και τεχνολογικής και τα λοιπά. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που είπε ο Δημήτρης, θα είναι η πολύ φέρνη νύφη η Ινδία, γιατί δεν είναι και η θέση της, είναι αυτή που ενώνει τον Ινδοειρηνικό με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, δηλαδή τον Κόλπο και την Μεσόγειο. Ινδία είναι ο αρμός που γυρνάει όλη η υπόθεση. Άρα λοιπόν, εμείς τουλάχιστον σε Ελλάδα πρέπει όπου γίνεται περισσότερο να ισχυροποιήσουμε τη σχέση μας με την Ινδία. Οι Ινδοί το θέλουν, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γνωστό πλέον και θα πρέπει να τους φέρουμε στη Μεσόγειο τους Ινδούς. Θα μας βοηθήσουν οι Ινδοί. Όπως έχουν φέρει οι Τούρκοι και τους Πακιστανούς. Δεν το είπα, το είπες εσύ. Έχουμε καλές σχέσεις και ζητάνε συνεργασία οι Ινδοί. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εδώ έχετε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από μια ωραία κυρία. Συγγνώμη, είναι ο κύριος Καραφωτιάς που ζητάει κάτι. Δεν έχει χτυπήσει το... Το θέμα είναι ο κύριος Καραφωτιάς. Το χέρι. Ναι, άμα δεν έχει γράψει. Σταύρο, άνοιξε τον κύριο καθηγητή να μιλήσει, γιατί προσπαθεί ώρα ο άνθρωπος. Να τελειώσω. Κύριε καθηγητά, μισό λεπτό. Η κυρία Φαρσακίδου, λοιπόν, σας συγχαίρει πάρα πολύ. Ακούμε τον τεκμηριωμένο λόγο σας. Πολύ ευγενικά και ωραία λόγια, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, έτσι, η οποία η κυρία Φαρσακίδου είναι από τα Γιάννητσά. Μας παρακολουθεί. Λοιπόν, να πει ο κύριος καθηγητής και να κάνουμε κανένα δύο ερωτήσεις, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Εγώ δεν πάω πουθενά. Αν με βαρέσουνε, θα απλά θα σου πω για όταν με Εγώ θα συνεχίσω μετά και στο φίλο μας τον Λάβρο τον Καλαρίτη, ζωντανά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι στο... Άλλα 10 λεπτά τότε, να πάμε με 8.30. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμότατα συγχαρητήρια στους δύο εκλεκτούς ομιλητές. Εντυπωσιακά πραγματικά τα όσα είπαν και σημαντικά, παιδευτικά. Μπράβο τους. Και στο ΕΛΙΣΜΕ επίσης που επιλέγει τέτοιους διαπρεπείς επιστήμονες για να αφυπνιστεί η ελληνική κοινή γνώμη, γιατί φοβάμαι ότι ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό. Κοιμάται. Απλά ήθελα να την τοποθετησή σας, τη γνώμη σας, στο εξής θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα εμένα με καίει, υποφέρω, γιατί υπηρέτησα 23 χρόνια στον ΟΗΕ και βλέπω με μεγάλη μου θλίψη ότι αυτός ο οργανισμός απουσιάζει από αυτή την σοβαρότατη κρίση. Και εάν ο ΟΗΕ, ο οποίος υπονομεύεται δυστυχώς, αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, συνεχίσει έτσι, προϊονίζει καταστροφή παγκόσμια,
Αν καταλήξεις στην τραγική θέση της κοινωνίας των εθνών, αλλήμονό μας. Αυτό ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι και να παρακαλέσω αν μπορείτε να τοποθετηθείτε σε αυτό το πράγμα. Γιατί ο ΙΕ είναι απόν αυτή τη στιγμή και τι μπορούσε να γίνει, τι μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας εκεί να επιλύσει το, να τους πείσει να αποφασίσουν τελικά ελληνικά, να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπύρης. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο ΙΕ αντιπροσωπεύει δύο πράγματα. Αντιπροσωπεύει μία την έννοια ότι είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι τον ίδιο λόγο, αλλά έχει ταυτοχρόνως και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που δείχνει ότι μερικά ζώα είναι περισσότερα ίσα σε σχέση με κάποια άλλα. Από τη στιγμή που στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι η Κίνα, ας πούμε, και η Ρωσία, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα ότι δηλαδή το να βγάλει κάποιο resolution, το να βγάλει κάποια, δηλαδή να κάνει κάτι θεσμικό ως Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προφανώς δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση έτσι όπως είναι. Το να πήγαινε ο κύριος Γκουτιέρες και να έκανε τη δουλειά του, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι θα έπρεπε να ήταν το πρώτο πράγμα που να κάνει. Γιατί εδώ δεν είναι πρόβλημα, θα το πω, για την Κύπρο, Ελλάδας, Τουρκίας. Εδώ είναι πρόβλημα το οποίο μπορεί να φέρει παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι και πυρηνικό. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όταν και το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο κύριος Γκουτιέρες λειτουργεί ως Πορτογάλος μέλος του ΝΑΤΟ και όχι ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ακριβώς. Τι ακριβώς περιμένει. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Σταθακόπουλος έχει να προσθέσει κάτι ή να προχωρήσουμε στο. Όχι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Είναι αυτονόητα αυτά, κύριε καθηγητά, όπως αντιλαμβάνεστε. Μάι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα δεν θα έπρεπε, ήταν ορατός, φανερός, δραστήριος κλπ. Την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, ο γιατρός Παντελέων, μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, τι έχει πετύχει η Τουρκία μέχρι στιγμή στην κρίση και τι δεν έχει πετύχει. Και για τα κοιτάσματα, λέει ο κύριος Δαμιανός εδώ, στην εκμετάλλευση, μάλλον ας απαντήσει σε αυτό και μετά πάμε στο επόμενο. Τι έχει κατορθώσει η Τουρκία. Η Τουρκία μας είχε πει ότι δεν θα προχωράει κανένα project στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν δεν ρωτάνε και την Τουρκία. Τι κατάφερε τώρα, να έχει παγώσει τον ΜΕΝΤ. Τον αγωγό, τέλος πάντων, κάτω από την Κύπρο, να τον παγώσει και τώρα να σκεφτόμαστε να τον ενεργοποιήσουμε αφού γίνει τον Ιστιμέντ, δηλαδή αφού γίνει συμμέτοχος. Άρα λοιπόν, τι έχει κερδίσει? Να μπει στο παιχνίδι όπως ήθελε, δηλαδή να τον παγώσει, λέει δεν με παίζετε. Μπάλα, okay, το παγώνω. Το πάγωσε, η Αμερική με μεγάλη χαρά το πάγωσε και τώρα που είδαμε την ανάγκη την ξαναβάζει στο παιχνίδι και σίγουρα ως συμμέτοχος θα συμμετέχει σε αυτό. Ενδεχομένως όμως και να κάνει και την απευθείας παράκαμψη που θέλει όλη του Ιστιμέντ, να μιλήσει απευθείας με το Ισραήλ κτλ. Κάποιοι από εμάς εδώ και χρόνια λέγαμε ότι οι διαφορές Τουρκίας-Ισραήλ ήταν προσωπικές μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου. Ότι σε επίπεδο αξιωματούχων και διαξιωματικών του στρατού συνομιλούσαν μεταξύ τους και το γνωρίζαμε. Αυτό φανερά, δεν κάναμε μια κατασκοπία για να το μάθουμε. Άρα λοιπόν δεν είχαν διακόψει ποτέ σχέσεις και βλέπουμε τώρα ότι πολύ εύκολα αναθερμάθηκαν με τον νέο Πρωθυπουργό. Ως εκ τούτου. Θεωρώ... Τον νέο πρόεδρο Δημήτρη, όχι τον νέο πρόεδρο και λεπτομέρειε. Ναι. Με το Χέρτζοκ έχουν. Ακριβώς. Πολύ σαλαγό το Χέρτζοκ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι συνέβησαν αυτά που ήθελε η Τουρκία. Από εκεί και πέρα έχει ωφεληθεί σίγουρα οικονομικά από όλη αυτή την κατάσταση. Έχει αναβαθμιστεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας ως mediator, διαμεσολαβητής. Χέρι εκτίμησης, παίρνει τα εύσημα, δεν έχει υποστεί τιμωρίες και κανένας, ούτε εμείς οι ίδιοι, δεν τις υπενθυμίζουμε ότι παρότι είναι νατοϊκή χώρα, κατέχει παράνομα έδαφος ευρωπαϊκής χώρας της Κύπρου και έχει κάζους μπέλη με την άλλη μια νατοϊκή χώρα, σύμμαχο, την Ελλάδα, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν έχει κάθε λόγο να θεωρεί αυτό κερδισμένο. Έχει μια έπαρση, σαφώς, φαίνεται. Αλλά από την άλλη μεριά έχει και αυτή την τουρκική γαλλιφιά διπλωματιο, αλλά τουρκά, όπως την αντιλαμβανόμαστε, ξένη πια προς εμάς. Αλλά που οι πρόγονοί μας μέχρι το 1922, πριν τη μηνυκαστή καταστροφή, τη γνώριζαν και μπορούσαν και τους αντιμετώπιζαν πάρα πολύ ωραία. Ο Κολοκοτρώνης, και με συγχωρούν οι κυρίες για την έκφραση που θα πω, αλλά του Κολοκοτρώνη.
Έλεγε όταν έκανα συμφωνίες με τους Τούρκους, είπα ξύπα την παρόλα μου τη χέζω. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, τη μια τα βρίσκουμε μαζί, τους κάνουμε καπάκια και την άλλη σε ρίχνω. Γιατί έτσι είναι ο πόλεμος, δεν έχει ηθική σε αυτό το θέμα. Και ειδικά σα συμφέροντα αυτού του είδους. Οι πρόγονοι μας λοιπόν, χωρίς να έχουν οργανωμένο κράτος, χωρίς να έχουν καν κράτος, ούτε ήταν υπόδουλοι δικό τους, χωρίς να έχουν οργανωμένο στρατό, κατόρθωσαν να συνομιλούν μαζί τους, να κερδίζουν και να τους τριμώχνουν και διπλωματικά και στρατιωτικά. Άρα είχαν το τσαγανό και κυρίως, όχι μόνο το τσαγανό, δεν αρκεί αυτό, είχαν εσωτερικά μέσα και μέτρα κατασκοπίας, δηλαδή να ξέρουν τον αξιακό κώδικα του Οθωμανού και του Τούρκου τι πρεσβεύει. Κάποιοι συνέλληνες με μέμφονται ενίοτε όταν προτάσω την ειδικότητά μου στα ελληνοτουρκικά ως για δημοσιογραφικούς λόγους συντομίας, ως τουρκολόγος ή οθωμανολόγος. Βεβαίως δεν είναι αδόκιμο, διότι υπάρχει επιστήμη της τουρκολογίας, γεννήθηκε στη Γερμανία και στη Γαλλία ήδη από τον 18ο αιώνα, όχι για θαυμασμό, δεν είναι συνώνυμο του ελληνιστής που θαυμάζουν τα ελληνικά γράμματα, το τουρκολόγος. Δημήτρη, με συγχωρείτε, πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσω γιατί με παίρνουν. Ναι, ναι. Ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα μια φορά. Σας ευχαριστώ. Το βιβλίο θα σου δώσω προσωπικά. Το βιβλίο σου δώσω. Έγινε. Το Ελισμέ. Έτσι. Γεια σας. Έλεγα λοιπόν για την η επιστήμη της τουρκολογίας ιδρύθηκε στη Γερμανία και στη Γαλλία, όχι ως συνώνυμο του ελληνιστής, δηλαδή αγαπάω τα ελληνικά γράμματα και την Ελλάδα και είμαι φιλέλληνας, αλλά με την έννοια της κατασκοπίας του αντιπάλου, δηλαδή των Οθωμανών. Δηλαδή να δούνε τα τρωτά του σημεία, να βρουν τη ρογμή των ισχυρισμών τους και τις δυνάμεώς τους, ώστε εκεί να βάλουν και να τους κερδίσουν σε βάθος χρόνου. Γιατί τους θεωρούσαν αντίπαλο δέος κακά τα ψέματα. Και τους είχαν μια με πόλεμο, μια με φιλία. Άρα λοιπόν η τουρκολογία υπάρχει ως επιστήμη, έτσι ξερά, και τα τελευταία 10-12 χρόνια με το τμήμα το αντίστοιχο που ήταν μέχρι πρώτη ο πρόεδρος ο Γιάννης Ομάζης, έχουμε πλέον και αποφύτους τέτοιων τμήματων. Δηλαδή δεν πρέπει να παραξενεύεται ο κόσμος. Σε διάφορη περίπτωση. Υπάρχει, ναι. Η μελέτη λοιπόν, και εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου είμαι εγώ και συνεργάτης, έχουμε το Εργαστήριο Τουρκικών και Βρασιατικών Μελετών, που ανήκει στο τμήμα βεβαίως διαθέμων σπουδών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι, γνωρίζοντας την ιστορία τους και τον αξιακό τους κώδικα, ο οποίος έχει να κάνει με αυτό που λέμε εμείς αλυσβερή συναλλαγή, δικά τους λέξη, ή νταραβέρε, που είναι ιταλικό, ή συναλλαγή στα ελληνικά, και συχνά να κάνουν πράγματα που για μας είναι αναξιοπρέπεια, οντού τις θα κάνουν, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα κατά αυτούς, κάτι που γνώριζαν οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοί μας, όπως έλεγα προηγουμένως, δεν πήγαιναν απλά να πολεμήσουν έτσι, χάρη στην Ανδρεία και μόνο. Μου λένε κάποιοι συνέλληνες ενίοτε που με μέμφονται και μου λένε ότι αυτά που λέω δεν είναι σωστά και ξέρω εγώ και ο Έλληνας ποτέ δεν ρωτούσε τι κάνει ο Τούρκος ή ο εχθρός του, έλεγε πέτη μου πού είναι και θα πάω να τον πολεμήσω. Αυτή είναι η εύκολη ανάγνωση, βεβαίως. Σαν ρίση λέμε πού είναι ο εχθρός, να πάω να τον πολεμήσω. Αλλά πριν πάνε να τον πολεμήσουν οι πρόγονοί μας, είχαν κατασκοπεύσει και ξέραν ακριβώς με ποιον έχουν να κάνουν, ξέραν τη τεχνική πολέμου, ξέραν τον αξιακό του κώδικα. Και πάρα πολύ συχνά έχουν σωθεί αλληλογραφίες που συζητάνε θέματα διπλωματικής φύσεως, τα λέγαμε σήμερα, πριν καν γίνει σύγκρουση. Συχνά όμως τους κορόιδευαν κιόλας, συχνά κάναν τεχνάσματα. Αν διαβάσει κάποιος το πολύτομο έργο του Πολυένου, τα στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων, αρκεί για να καταλάβει ότι η πόλεμη ηρωική των προγόνων μας κυρίως στηριζόταν στα στρατηγήματα, δηλαδή σε πονηριές. Αυτό δεν είναι κακό μες τον πόλεμο. Ένας στρατηγός θέλει να καταλάβει όσο πιο ανώδυνα γίνεται κάτι και ανέμακτα. Εγώ που υπηρέτησα στις ειδικές δυνάμεις πριν 30 τόσα χρόνια, δεν μας λέγανε οι αξιωματικοί μας παιδιά, σας έχουμε για αναλώσιμο, να σκοτωθείτε. Σας έχουμε να σας ρίξουμε πίσω από τις γραμμές του εχθρού, να μην σας πάρει χαμπάρι, να τον μπουρλωτιάσετε, να μην καταλάβετε τι έγινε και να γυρίσετε πίσω σόι και αυλαβείς. Ποιος είπε ότι πρέπει να πάω να γίνω λουκρατόρι τεσσαλούνταν ή οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Αυτό δεν ισχύει. Όποιος νομίζει τέτοια πράγματα κάνει λάθος. Ότι ο στρατός είναι αναλώσιμος και πάμε να τον τελειώσουμε, δηλαδή, και όποιος νικήσει, δύναμη με δύναμη. Η δύναμη είναι κυρίως του μυαλού, στρατηγήματα έχουν. Άρα λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή κάνουν στρατηγήματα κατά τη δικιά τους λογική, τα οποία κάποιοι ασχολούμαστε μια ζωή, εγώ πάνω από 30 τόσα χρόνια, να τα καταλάβω και να μπορώ να τις ερμηνεύσω. Βεβαίως είχα την ευτυχία να κουβαλάω την κληρονομιά του δασκάλου μου, του Νεοκλήτου Σαρή, οπότε. Αν προσθέσουμε στη δικιά μου εμπειρία που πήρα από αυτόν, τη δικιά του εμπειρία που ήταν γεννημένος το 1940 ο Μακαρίτης, αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε, και αυτός είχε μάθει από άλλους πιο παλιούς, πάμε πίσω στην κατανόηση που είχαν οι Έλληνες για την άλλη πλευρά,
από μέσα. Δηλαδή, αντιλαμβανόταν τι κάνουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς, με το φοβικό σύνδρομο το οποίο μας διακατέχει, κακώς, κάκιστα, από το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή, αρχίζουμε και λέμε, εντάξει, τώρα η Ελλάδα τι να κάνει, η Ελλάδα είναι μικρή, δηλαδή έχουμε μια αυτολύπηση, ας πούμε, σαν ψωροκόστενα, και τέλος πάντων έτσι είναι, ο Τούρκος είναι ένα προς 8, ναι, είναι η κατάσταση αυτή κτλ. Ο Τούρκος, σας πληροφορώ και το λέω μετά λόγω γνώσεως, προφανώς το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων σε επίταση. Ο Τούρκος σέβεται όχι τον όγκο υποχρεωτικά. Ο Τούρκος σέβεται αυτόν που φοβάται. Οι πρόγονοί μας είχαν κατορθώσει να τους κερδίζουν γιατί ακριβώς κάναν τους Τούρκους να τους φοβούνται. Όταν ο Τούρκος στο 1821 έλεγε «Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, αν λέω ψέματα, να με κόψει το σπαθί του νικηταρά», αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον ορκιζόντουσαν οι Τούρκοι στο σπαθί του νικηταρά, σε τι φόβο μας είχαν. Υπάρχουν παροιμίες τουρκικές μέχρι σήμερα, για όσους ασχολούμαστε και με το λαγραφικό τμήμα των Τούρκων, για να τους κατανοήσουμε, που λένε έκανες χειραψία με Έλληνα. Όταν θα πάρεις το χέρι σου πίσω, πρόσεξε να έχεις και τα πέντε δάχτυλά σου στη θέση τους. Γιατί θα σε ρίξει ο Έλληνας. Εγώ αυτό θέλω να φοβάται ο Τούρκος. Θέλω να με φοβάται. Ωραία, είμαι καλό παιδί. Να κάνουμε μία-δύο έτσι επισημάνσεις και να κάνουμε και την τελευταία ερώτηση βεβαίως, από τον κύριο Παρασκευάκο για να τηρούμε τα ήθη και έθιμα του Ινστιτούτου. Λοιπόν, θα μπορώ να ανοίξω το μικρόφωνο. Ο κύριος Φωτίου λέει ότι γιατί να πάει ο Γκουτιέ, για να πάει ο Γκουτιέ πρέπει να δώσει εντολή το Συμβούλιο Ασφαλείας και ότι τα στρατηγήματα να μην περιέχουν δόλο και να μην προκαλούν την εμπιστοσύνη του εχθρού. Και αυτό που λέει ο κύριος, ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου, αν οι Τούρκοι στο Ακούγιο που ετοιμάζουν το πυρηνικό εργοστάσιο θα έχουν μόνο πυρηνική ενέργεια ή θα πάνε και για κάτι περιττέρω. Νομίζω η απάντηση είναι ναι, θα πάνε για κάτι περαιτέρω. Συμφωνούμε σε αυτό. Οπότε να δώσουμε το λόγο για να κλείσουμε στον κύριο Παρασκευάκο, ο οποίος... Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Τώρα πλέον έχουμε έναν απαντήσει. Μας έφυγε ο κύριος φίλης μας, οπότε έχετε τη δυνατότητα σε αυτή την τοποθέτηση ή ερώτηση που θα τεθεί. Αρκεί να ξέρω και την απάντηση. Την έχετε. Ναι. Το πρώτο ήταν το θέμα που εσείς τοποθετηθήκατε με την αποστολή όπλων προς την Ουκρανία. Είπατε κάτι πάρα πολύ έξυπνο, ότι θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μέσω του ΝΑΤΟ αυτά τον οπλισμό στους Ουκρανούς. Και έχω ένα ερώτημα επάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ενήργησε αυτοβούλος χωρίς να ρωτήσει τον ΝΑΤΟ. Είναι ένα ερώτημα. Ναι. Και αν θέλετε, και επειδή ο κύριος φίλης απεσύρθη, να το σημειώσετε ένα και αν μπορέσετε να το βάλεις. Αναφέρθηκε στην έννοια ότι η Ελλάδα μπορεί να θρέψει τους πολίτες της. Έχω τη γνώση, σας το διαβεβαίω αυτό, ότι η Ελλάς μπορεί να θρέψει σε όλους τους τομείς, να είστε σε κρέα, σε τυριά, σε στάρι από ό,τι ξέρετε, σε ζάχαρη, σε οπορκυπευτικά, σε πατάτες πλήρης. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η τιμή. Τα εισαγόμενα έρχονται για να μειώσουν την τιμή και να έχει και μια ποικιλία και για διαφόρους λόγους οι Έλληνες να έχουν αυτή την ποικιλία. Δεν είναι ότι η Ελλάς δεν είναι πλήρης. Είναι πλήρης σε όλους τους τομείς. Άλλο ένα θέμα που δεν θίχθηκε επάνω στο ουκρανικό είναι ότι δια νόμου η ουκρανική κυβέρνηση αφαίρεσε τη μειονότητα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει. Αντιθέτως, υπάρχει η αναγνώριση των Τατάρων. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν τέθηκε καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό, Γιάννη, ούτε την ρωσική μειονότητα έχει αναγνωρίσει που είναι 7,5 εκατομμύρια, ούτε των Ούγγρων, ούτε των Ευκορώσων. Και αυτό είναι νόμος του Ζελένσκι τον Ιούλιο του 2021. Γι' αυτό λοιπόν, το ανέφερα, πρόεδρε. Ωραία. Νομίζω... Από το τέλος, ναι, είναι έτσι όπως το είπατε ακριβώς. Είναι ένα θέμα αυτό και εδώ πέρα φέρχεται και σε επίρρωση ότι αυτή τη στιγμή άθελά τους 120-150.000 Έλληνες, πώς είναι εκεί στην περιοχή, ευρύτερα και στη Ρωσία, στην Νότια Ρωσία, θεωρούνται απριόρι, χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι, εχθροί των Ρώσων και θα είναι στα χέρια των Ρώσων και δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να φταίνουν κιόλας, γιατί η κεντρική χώρα, δηλαδή η Ελλάδα, και εφόσον δηλώνουν Έλληνες, είναι εχθρός αυτή τη στιγμή της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα θέμα, πράγματι.
Το θέμα της διατροφής. Πράγματι η Ελλάδα, τα 10 εκατομμύρια άνθρωποι που είμαστε, έχει την έκταση και τους θαλάσσιους πόρους να μας διαθρέψει. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι της γενιάς μου, από τα 5 εκατομμύρια που ζούμε στην Αθήνα, δεν γνωρίζουμε πώς να καλλιεργήσουμε τη γη ή πώς να φτιάξουμε τρόφιμα. Παράδειγμα, εγώ έχω κληρονομήσει από τον παππού μου μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή καταγωγής μας, τις οποίες τώρα που κάναμε το κτηματολόγιο δεν ήξερα να τις ορίσω. Ο δε μηχανικός που ήθελε να τις χαρτογραφήσει μου ζητούσε περισσότερα χρήματα από την αξία τους. Τα οποία χωράφια μου αυτή τη στιγμή έχουν δασωθεί και τα χάσα ουσιαστικά. Δεν ξέρω να καλλιεργήσω. Επομένως, μεγάλες τεράστιες εκτάσεις από τις έχουμε ως ιδιοκτήτες, αφενός ότι τις χάνουμε ή πληρώνουμε περισσότερο έμφυα από την αξία τους. Αν τις δίναμε σε κάποιους λίγους Έλληνες που ξέρουν να τα καλλιεργήσουν, δεν ξέρω αν θα προλάβαιναν να τις καλλιεργήσουν και να έχουμε την παραγωγή αυτή, γιατί πλέον έχουν δασωθεί. Ο παππούς μου πέθανε το 1985, καλλιέργησε τελευταία φορά το 1980. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε. Σαφώς όμως ότι μπορούμε. Θεωρητικά μπορούμε. Σίγουρα. Πρακτικά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί εγώ δεν ξέρω να βράσω αυγό που λέει ο λόγος. Ξέρω, αλλά λέμε τώρα. Γιατί είμαι τελείως αστός, όπως ήταν και ο πατέρας μου που γεννήθηκε εδώ. Και ο παππούς μου ήταν ο μόνος που είχε γεννηθεί στο χωριό. Ο πατέρας μου εδώ, εγώ εδώ, τρέχα γύρευε. Τα παιδιά μου ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν, πώς θα ενεργοποιηθούμε. Βέβαια, η ανάγκη σε κάνει τα μαθαίνεις. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και εκεί πέρα που λες: Παππού, δεν μπορώ να σφάξω το αρνάκι, το αγαπάω. Άμα πεινάσεις, θα το σφάξεις και το βάζεις. Έτσι είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς τέλος πάντων. Και το άλλο το θέμα το. Για το Πρωθυπουργό και το θέμα του ΝΑΤΟ, καλά, δεν μπορώ να ξέρω, αντιλαμβάνεστε. Πιθανολόγηση είναι ότι οι σύμβουλοι, ο κάθε Πρωθυπουργός και ο κάθε Υπουργός, νομίζω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να τα ξέρουν όλα, έχουν συμβούλους. Άλλους που τους ξέρουμε ονομαστικά, άλλους που δεν τους ξέρουμε. Οι σύμβουλοι εξ αυτών, τώρα δεν ξέρω από πού επηρεασμένοι, δεν του δώσαν αυτή τη λύση. Του τη δώσανε και ήταν εντολή, όχι, θα το κάνετε διμερώς, γιατί έπρεπε να εκτεθούμε διμερώς και όχι να πάμε δια της τεθλασμένης μέσω ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, εν ενεργεία στρατηγός. Στρατηγός, δηλαδή στρατηγό τον λέω, αλλά είναι ενεργεία ο άνθρωπος, στρατηγός. Μου το είπε αυτό, μην κάνω εγώ τον έξυπνο, δεν είμαι ειδικός αυτό, και μου είπε, βρε Δημήτρη, σκέφτηκα αυτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Του λέω, στρατηγέ μου, τι να σου πω, του λέω. Δεν το ξέρω, εσύ που λέω τα στρατιωτικά. Που ίσως να γινόταν, του λέω κιόλας. Κάτι παρόμοιο πήγε να κάνει η Πολωνία, όπως είδατε, που λέει τα σοβιετικής προέλευσης αεροπλάνα μου τα δίνω στο ΝΑΤΟ να πάνε στη Γερμανία και να μου τα αντικαταστήσετε με καινούργια. Και τελικά έγινε εκεί πέρα έτσι ένα μπέρδεμα, ένα μπουρδούκλωμα. Τελικά δεν βγήκε αυτό το σενάριο. Τώρα δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί θελήσαμε να είμαστε διμερώς μπροστά. Πιθανολογώ ότι ο Πρωθυπουργός, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα τα οποία λέγονται αλλά δεν γίνονται. Προφανώς δεν ξέρω αν είναι πιστικές και θα υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Κάποιες υποσχέσεις έχει πάρει για το μέλλον, ας πούμε, της Ελλάδας, αναφορικά και με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν και θα μας κρεμάσουν για άλλη μια φορά οι συμμάχοι. Άλλο ένα ερώτημα μπορώ να κάνω, κύριε Πρόεδρε? Όχι, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ να είστε καλά όλοι σας. Πάμε να τελειώσουμε 8.30, πέρασε και πάει αυτό. Καταπατούμε συνέχεια τις υποσχέσεις μας. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το ενδιαφέρον πραγματικά ήταν αμείωτο. 2,5 ώρες συνέχεια μιλάμε και ο κόσμος παραμένει και μας παρακολουθεί. Εις ανάμνηση αυτής της εξαιρετικής ασπερίδας που είχαμε απόψε, θα σου επιδώσουμε αυτό το βιβλίο που βγήκε πέρυσι από το Ελισμέ, ένα από την τριλογία «Ελλάς και Βουλγαρία από εχθροί, σύμμαχοι και εταίροι». Λοιπόν, και μάλιστα επειδή έχει και ιστορία από το Βυζάντιο μέχρι τώρα τη σχέση. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, ναι. Α, μπράβο, γι' αυτό θα το δω αυτό. Στον Γιώργο το φίλι θα δω τι θα δώσουμε. Λοιπόν, θα επιδώσω. Κάτι άλλο πιο σύγχρονο, στον Γιώργο. Λοιπόν, όχι σύγχρονο δεν είναι και αυτό, τώρα βγήκε. Όχι, ενώ σύγχρονο, πιο σύγχρονη ιστορία. Εμένα με νοιάζει για το παρελθόν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους όσους είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε αυτή την διάλεξη. Όπως είδατε και οι δύο διαλέκτες πραγματικά ανταποκρίθηκαν κατά εξαιρετικό τρόπο και ανέλησαν όλα τα θέματα και πολύ περισσότερο απαντήσαν σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν γίνεται. Και εγώ έχω υποχρέωση, ας πούμε, και πρέπει να φύγω σε λίγο. Όχι από το σπίτι μου, τέλος πάντων από το αυτό πρέπει να φύγω. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχω μια επαιτειακή εκδήλωση, δηλαδή δεν θα έχουμε διάλεξη, αλλά θα συμμετάσχουμε στον εορτασμό για την 25η Μαρτίου, την μνήμη μας για την
επέτειο, την επέτειο για, τα, για την Επανάσταση και έχουμε έναν εξαιρετικό ιστορικό ο οποίος θα μας μιλήσει με, με θέμα, είναι Μεσολογγίτης και πώς θα, θα πρέπει να πει για το Μεσολόγγι. Η ένδοξη μάχη της Κλίσοβας στο Μεσολόγγι. Η μεγαλύτερη ίσως ελληνική νίκη κατά την Επανάσταση. Όσοι είστε φιλίστορες, όπως είναι ο Δημήτρης, καλείστε να παρακολουθήσετε. Θα είναι εξαιρετική, διότι ο κύριος Καρκανιάς, ιστορικός συγγραφέας, δεν είναι μόνο έτσι, ιστορικός, αλλά έχει και το χάρισμα του λόγου και να είστε σίγουροι θα μας συγκινήσει, όπως μας συγκίνησε σε προηγούμενη ομιλία, με αυτά τα οποία θα μας πει. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά, να είστε υγιείς και εδώ το Ελισμέ θα συνεχίσει να σας καλεί να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις όπως και σήμερα που πραγματικά φτάσαμε, δεν το είδες Δημήτρη, ξεπεράσαμε, φτάσαμε στο 100 που ήταν το όριο, το όριο του Zoom, ό,τι όλοι οι άλλοι διοχετευτήκανε στο YouTube, στο πενταπόσταγμα που μεταδίδει. Θα σου πω αύριο αποτελέσματα. Θα είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί που παρακολουθήσανε. Ευχαριστώ σας. Ξανά πάλι να είστε καλά. Καληνύχτα σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.